ανάμνηση και η μνήμη δεν μπορεί να μας την πάρει κανένας. Μπορεί να μας πάρουν τη γη, μπορεί να μας πάρουν οτιδήποτε. Η μνήμη είναι εκεί καταγραμμένη δική μας. Η μόρφου, για να προσδιοριστεί ιστορικά και γεωγραφικά, θα πρέπει τις απαρχές της να τις δει εκτός μόρφου. Στην επαρχία των σόλων, που από ό,τι φαίνεται οφείλει το όνομα του το βασίλειο των σόλων εις τους βόλους χαλκού, που είναι έμπλεη η περιοχή από τη Σκουριώτισσα μέχρι και την κόκκινη θάλασσα που ξέβραμε. Η αρχική ονομασία που συναντούμε δεν είναι μόρφου, είναι θεομόρφου, από τη θεάν μορφών, την Αφροδίτη. Αυτή η ονομασία με τα χρόνια αποδίδεται στον οικισμό που είναι γύρω από το ιερόν της θεόμορφης θεάς Αφροδίτης. Και ο οικισμός πλέον ονομάζεται θεομόρφου. Σε χειρόγραφον του Παρισιού, 10ου αιώνος μετά Χριστόν, λέει ανήκει εις το μονή Αγίου Γεωργίου του Οριάτη πλησίον θεομόρφου. Το βασίλειο αυτό είναι από τα πλέον ελληνικά βασίλεια μαζί με την αρχαία Σαλαμίνα. Από αυτόν το βασίλειο προέρχεται και ο χριστιανισμός της ευρύτερης Μητροπόλεως Μόρφου, καθότι σε αυτόν το βασίλειο έρχεται ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος μαζί με δύο άλλους Αποστόλους εκ των Εβδομήκοντα, τον Δήμονα και τον Ρόδωνα. Εκεί στη θάλασσα του Λιμνίτη συναντούν τον Αυξήβιο, τον Ρωμαίο, και αυτός ο άνθρωπος γίνεται ο Άγιος Αυξήβιος, ο πρώτος ιεράρχης όλης της ευρύτερης περιοχής, της Επισκοπής πλέον των Σόλων, η οποία Επισκοπή των Σόλων είναι αυτή που γέννησε την πολύ νεότερη Μητρόπολη της Μόρφου. Η Μόρφου η χριστιανική καθορίζεται από την άφιξη των λειψάνων του Αγίου Μάμα. Λίγοι γνωρίζουν ότι κάτω από το σημερινό ναό της κατεχόμενης τώρα της πόλεως Μόρφου, που είναι του 1536, υπάρχουν τα ερείπια άλλων τριών ναών από ανασκαφές που έγιναν στα χρόνια της Αγγλοκρατίας και της πρώιμης Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το 1960, και έχουν αποτυπωθεί από το ΜΕΚΟ. Είναι δύο ναοί της πρωτοχριστιανικής περίοδου, δηλαδή 6ος-7ος αιώνας, και ένας τρίτος ναός, πιο μικρός, του 10ου αιώνος. Και αυτός ο ναός που σήμερα λειτουργούμε μέσα είναι ο τέταρτος ναός, ο οποίος, ναν καλά η Νάσα Παταπίου, ιστορικός της Ενετοκρατίας, μας βρήκε τη διαθήκη του κτήτορα του Αγίου Μάμα, του σημερινού ναού, του τέταρτου ναού του Αγίου Μάμα, και ονομάζεται αυτός Ευγένιος Συγκλητικός, και έδωσε χρήματα και εκτίστηκε ο σημερινός ναός. Στη συνέχεια, όταν έρχονται πλέον οι κατακτητές, πρώτα οι Λατίνοι, μετά οι Βενετσιάνοι, γίνεται η Μόρφου έναν από τα πιο πλούσια φέουδα, με ζαχαροκάλαμο κατά κύριο λόγο, με λινάρι, με κεχρί, και βρίσκουμε σε χειρόγραφα το φεουδαρχών στα χρόνια της Λατινοκρατίας να μεταβιβάζουν, λες και ήταν ζώα, τα κοπέλια της Μόρφου, τα οποία ήταν δούλοι, οι ορθόδοξοι Έλληνες μορφίτες των φεουδαρχών, οι οποίοι είχαν και το θράσος να ονομάζονται ντεμόρφου, ο φεουδάρχης του Μόρφου δηλαδή.
Τώρα, ο Λεόντιος Μαχαιράς, όταν περιγράφει την άφιξη των λιψάνων του Αγίου Μάμα στο γυαλόν, λέει, στο γυαλόν της Ντεμόρφου. Το Θεομόρφου αρχίζει πλέον να φθείρεται το θήτα, επειδή δεν μπορούν να το προφέρουν οι Γάλλοι, αντί να πούν θεολότσι, λένε ντεόλοτσι. Αντί να πούν θεομόρφου, λένε ντεμόρφου. Και γίνεται ντεμόρφου. Και σιγά σιγά, μέσα στα χρόνια της τουρκοκρατίας που ακολούθησε μετά την ενετοκρατία, γίνεται του μόρφου. Αλλά και στα χρόνια τα ιστερινά της μέσης τουρκοκρατίας, ανέδειξε δύο νεομάρτυρες. Το 1750 τον Μακρύδιακο και το 1821 στην 9η Ιουλίου επίσης διάκον του Αγίου Μάμα τον διάκονο Χριστοφόρο. Ο Μακρύδιακος ήταν ένας καλλιφωνότατος διάκονος. Παπα-Νικόλα ήταν ο πατέρας του. Του έκαναν προτάσεις και του έλεγαν, Μακρύδιακε, εγκρίμα να είσαι με τους σκλάβους, τους ραγιάδες. Έλα σε μας να γίνεις χότσας μας. Ο Μακρύδιακος αρνείτου. Έλεγε, όχι, εγώ είμαι χριστιανός, θέλω να πεθάνω χριστιανός. Θα προδώσω τον Χριστό μου, την πίστη των πατέρων μου. Και του είπα, αν δεν δεχτείς να τουρτσέψεις, να σου κόψουμε την κεφαλή στα αλόνια. Τον επήραν, λέει, στα αλόνια τα ημάμα, εκεί που είναι η ηλεκτρική. Έτσι μου είπαν μερικοί παλιοί μορφίτες. Και ήρθε ο Δήμιος με την κουνιά. Ο πατέρας του Παπα-Νικόλα και η παπαδιά παρακολουθούσα. Και ερωτήσαν τον τρεις φορές, «Τουρτσεύκεις Μακρύδιακο?» «Όι». Και του κόψαν την κεφαλή του με την κουνιά. Η παπαδιά η μάνα του έκαμε 30 μέρες νηστική και πέθανε. Ο Μακρύδιακος ήταν ένας από την οικογένεια του Νικόλα του Διάκου και του δικαστή του Χριστοπούλου της οικογένειας εκείνης. Αυτός ο Μακρύδιακος, ο Καλαθάς, διέσωσε και φωτογραφίες από τους απογόνους του, από τους συγγενείς του. Οικογένεια Γαβριλίδη και άλλων μορφητών. Δεν είναι πολλά τα χρόνια από το 1750, άρα αντιλαμβάνεσαι, οι άνθρωποι οι οποίοι το 1900 ήταν 15 χρονών, η γυναίκα του κυρίου Μόντι, η κυρία Έρση, όταν τους εκάλεσα τους πιθανούς απογόνους, ήταν αυτή η οποία μας έδωσε την πιο σαφέστατη μαρτυρία. Όταν ήμουν μωρό εγώ και πήγαινα έξω με μεγαλύτερο πρόσωπο της οικογένειας, δεν καταλαβαίνα ποια είναι και έλεγα, είναι η αγκόνισσα του Νικόλα του Σκιάκρο. Αλλά ο πατέρας ο Νικόλας ονομάζεται σαν παρατσούγκλιν από την οικογένεια, ο Νικόλας του Θιάκου. Ήταν Νικόλας Γαβριλίδης, αλλά ονομάζεται ο Νικόλας του Θιάκου. Ο παππούς μου, ο Χρήστος Γαβριλίδης, όταν ήμουν μικρή και μου έλεγε παραμύθια, ιστορίες, θυμούμαι έντονα ότι μου είπε ότι ο παππούς του τον σκοτώσαν οι Τούρκοι. Τον αποκεφαλίσαν. Την ίδια ιστορία μου την έλεγε πριν από την αδερφή μου ο παππούς μου. Ο ίδιος παππούς μου. Ναι, ο Χρήστος ο Γαβριλίδης. Ο Τούρκος αυτός, ο Σαλίχ Πασάς, ήταν πραγματικός τύραννος με όλη τη σημασία. Εσκοτώθηκε από σεισμόν και καταστράφηκε και το παλάτι του και σκοτωθήκαν και τα χαρέμια του. Εκείνο το μέρος χτίστην κατόπι και ήταν ως τελευταία το ταχυδρομείο και το κτηματολόγιο της Μόρφου, εκείνη που το έφτασα. Διότι ο παππούς μου, ο Πετσίδης, γίνηκε το 1878. Ήταν 7 χρονών, δηλαδή, όταν μπήκαν
οι Εγγλέζοι. Και ένας συνταξιούχος δάσκαλος μας εδίδασκε τον εθνικό ύμνο της Αγγλίας, τον βασιλιά μας, κοινόν πατέρα μας, σώσον Θεέ, και το τραγουδούσαμε. Οι κάτοικοι του Μόρφου την εποχή του 30 είχαν μια πολιτιστική έφεση. Ιδρύαν κάθε λίγο και λιγάκι ένα σύνδεσμο πολιτιστικό, όχι αναγέννηση, όχι πάτρια, όχι ελευθερία, όχι πεζοπορικό όμιλο Μόρφου. Είχαν ένα σωρό θνησιγενή μεν, αλλά εμάζευαν την νεολαία που τότε έγραφε και ποίηματα και χρησιμοποιούσε και ψευδόνυμο. Άλκης, ο Σολομονίδης έγραφε, ο Πέτρος Πυρίδης έγραφε, ο Άνθος Ροδίνης έγραφε τότε. Χρησιμοποιήσαμε τα τρένα και πιέναμε στο Βαρόσι. Όταν πήγαμε την πρώτη φορά στο Βαρόσι, ήταν με το τρένο που πήγαμε. Περπατητή στο τρένο, και βιαστική να φτάσουμε το τρένο, να πάμε Λευκωσία. Έμπαινε και επιβάτες και εμπορεύματα. Ήσουν ακριβώς σταθμόν, όξω από το ελκοταφείο. Ήταν ο σταθμός του τρένου. Σταμάτησε το τρένο, κατεβαίνει επιβάτες και επιβάτες. Και πήγαινε μέχρι τη Λεύκα. Στην τρόδρομο σε πήγαινε Ευρύχουν, εκατέβαινε Καλόχορκο και πήγαινε Μπόξο Ποξερών και πήγαινε Μόρφου. Τώρα γίνω σαν θυμούτα, εξηλώνουν ευκάλλαν τα... Ήταν οι άνθρωποι, έφυγαν το τρένο που είχε βαρώσει και εξηλώνουν τις γραμμές σιγά σιγά και πήγαινε στη Μάρ. Σημείωσε του Μόρφου τη εποχή γύρισε του 30 κυρίως ήταν 72 περίπου βοσκοί και καμιά δεκαριά καμιλάριδες οι οποίοι ασκούσαν και το εμπόριο. Μετέφεραν προς το Ξερό ή προς την Αμόγωστο ή έκαναν σταθμό στο Πουγιού Χάνη της Λευκωσίας μεταφέροντας, επιστρέφοντας, μετέφεραν και τενεκέδες πετρελαίου. Εγώ θυμούμαι αγώνες να έγιναν, δεν τους είδα, αλλά μου έλεγα ζώα με καμίλους, γιατί είχαμε πολλούς καμιλάριδες. Όσοι κουμπάκια περνούσαν από τους δρόμους, είχε ένα μάξα που είχαμε τις μεταφορές, δεν είχε αυτοκίνητα τότε να κουβαλούν τα αποσκούπια. Έρχεται το αμάξι που το έσυρε ένα ζών και πέρασαν τα αποκοιμές. Σχεδόν όλες οι αυλές ή τα γεωργοί άνθρωποι είχαν υποχρεωτικά αν μη τι άλλο είναι ένα γαϊδούρι. Είναι αναλογό, διότι τα χρησιμοποιούσα για να τους μεταφέρουν και τα προϊόντα τους, αλλά και ήδη να πηγαίνουν στα περβόλια τους. Με τις άμαξες, με τα κάρα, με τα γαούρτα με συγχωρείς, με τους καμίλους. Μετά βγήκαν τα ποδήλατα, πήραμε ποδήλατα και πηγαίναμε. Το πρώτο ποδήλατο είχε ο Δημητριάδης. Και έρχεται που το καπούτι. Πας στο τεμόνι, είσαι από τον το φανάρι να φταίνε. Θυμάμαι πόσο δύσκολα πήγαινε με το ποδήλατο να βγάλει ένα μεροκάματο και να ζήσει μια ξαμελή οικογένεια. Από του Μόρφου πήγαινε στο Ξερό με το ποδήλατο και όταν σκόλανε με το ποδήλατο επέστρεφε. Ο Νικολής του Κωστιού είναι ο πρώτος που έφερε και αυτοκίνητο και διαφήμιζε την διακίνηση με αυτοκίνητο από Λευκωσία Μόρφου. Διότι προηγουμένως την κίνηση την είχε ο Κατριτζίανης με άμαξα. Ο Φούρνιας, ο πατέρας του Φίδου και του Νίκου, είχε φέρει φορτηγό. Επήραν όλη την εμπορική κίνηση τα φορτηγά και έφυγαν οι καμιλάριδες. Ήταν που το έφτασε ΣΕΟ. Κερίνια 48, ΚΑΠΑ 48, μετά είσαι ταξί και μετά έπιανε λεωφορείο 18 θέσεων. Κάποια στιγμή εσμίξαμε με το στρασιβούλιο, κάμε κοινοπραξία. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά κάποια στιγμή που ήταν ο Άντης, συμμαχητής μου και φίλοι, αρχίσαμε και κάναμε συνεργασία με τα λεωφορεία και ξεκινήσαμε κοινοπραξία με το κ. Θοκοκλής και ο Στρασιβούλος και ο Βοχατζής. Ο Πατατός σε λεωφορείο
μπαίνα μέσα, μπαίνα μας στο παρατός, στο σάγρο, κάνουμε το μπάνιο μας. Επιέναμε με το ποδήλατο στον ποταμό του κάμπου και κάνουμε μπάνιο και ευκούμαστε. Μπάνια επιέναμε πού, στο σάγρο, γενικά στο ξηρό, στο ποταμό του κάμπου. Το νερό έρχεται τρεχάμενο από μόνο του με τη βαρύτητα μέσα από λαούμια από την περιοχή του Αρκατσιού προς του Μόρφου. Δηλαδή εκεί υπήρχαν αναβλύζοντα νερά, ας το πούμε αρτεσιανά. Και περνούσε από το δρόμο μας την Κωστή Γεωργιάδη και πήγαινε την δημοτική αγορά και πήγαινε τότε και υπήρχε η δημοτική αγορά, ήταν αυλάτια. Άμα ανεκατέβαινε ο Κομίτης, το χειμώνα πλημμύριζε τα πάντα και τα λαούμια που κάτω που παίρνει το νερό πιάνε λάσπη και πρέπει να καθαριστούσει. Υπήρχαν αναβλύζοντα νερά, ας το πούμε αρτεσιανά, τα οποία όμως έπαιρνε ο Δήμος μετά που έκαμε λαούμια στεγασμένα από πάνω και το μετέφερε εκείνον το νερό σε μία υδατοδεξαμενή. Περνούσε έξω από το σπίτι μας πετράβλακο με καθαρό γάργαρο νερό παγωμένο. Βάζαν οι γυναίκες στις τόνενες καρέκλες απόγευμα προς νύχτα. Δεν είχαμε ούτε τηλεόραση ούτε ραδιόφωνα τότε. Και έλεγαν τις ιστορίες της ημέρας, τα κουτσοπολιά κλπ. Και εμείς σαν μικροί καθόμαστε με τα πόδια ξυπόλυτοι μέσα στο νερό, τα κοντά μας παντελόνια, πάνω στο καρτερίμι. Και συνέχιζε μέχρι την ΑΕΜ Μόρφου που ήταν τον τζαμί, το τουρκικό ηλεκτρική, περνώντας και από το Θόη, περνούσε έξω από του Κουδουνά του Κυριάκου, του Κουλή, από του ΚΕΗ των Μήλων, συνέχιζε στου Κλήτου του Ιακωβίδη, του γιατρού και άλλες φορές δημάρχου, στη μετέπειτα συνεργατική Μόρφου. Είχαμε λάκκους, θυμούμε στο σπίτι, είχαμε λάκκους και τραβούσαμε από τους λάκκους με το αλακάτι. Νερό δεν είχαμε, είχε μπουντή φουντάνα. Το δρόμο του ξερού μπαίνει στο ξερό. Έβαλε το Κωστής Γεωργιάδης, έβαλε τις κεντρικές, δεν είχαμε στα σπίτια. Είχαμε λάκκους, θυμούμε στο σπίτι, είχαμε λάκκους και τραβούσαμε από τους λάκκους με το αλακάτι. Θυμούμε που μας έστελνε η μάμα μου με την κούζα να κουβαλήσουμε νερό, να φέρουμε νερό για να πλύνουμε τα πιάτα ή να τα πάρουμε εκεί να τα πλύνουμε. Σε δικέρια σημεία του Μόρφου υπήρχαν φώτα και επερνούσαν ανάφτης των καντήρων αυτών και τα άναβαν, τα έβαλαν μέσα σε εσοχές του τοίχου για λόγους ασφαλείας, γιατί υπήρχε πλήρης σκότος. Πρέπει να κανονίσουμε τις λάμπες μας, να τις γεμίσουμε πετρέλαιο, να καθαρίσουμε το γυαλί και να τις ανάψουμε. Ηλεκτρισμός έγινε, θυμούμε ποτέ, ο Ερατοσθένης Ιερής που έκτισε την ηλεκτρική εκεί, έβαλε μια μεγάλη και μια μικρή. Λειτουργούσε η μεγάλη και φώτιζαν τους δρόμους. Ίσως μέχρι τα μεσάνυχτα και μετά έσβηναν τα φώτα και συνεχίζαμε το διάβασμα με τη λάμπα. Ήταν ο Μισέλης με τον Πετρίδη που επόπτευαν αυτήν την εργασία. Αργότερα μπήκε και ο Τιμόθεος. Το μαντοπολείο πρώτα δεν ήταν όπως είναι τώρα χτισμένο. Ήταν μια αυλία, στο πούμε, μια που μαζεύονταν όλοι οι πλανοδιοπόλες, οι γεωργοί που μπλούσαν τα πράγματα τους. Μια πόρτα πολλά μεγάλη, στρογγυλή προς τα πάνω, και κλείε με ένα μεγάλο ρωμανίσι και μόνο το Σαββάτον έγινε του. Ήταν ο Γαβρίλης που σε χάνει. Απέναντι που το χάνει του Γαβρίλη ήταν το τόπος που κάνουμε το Βατζαράκι που σου λέει. Και είχε ένα μακρύ διάδρομο τον οποίο έρχονταν οι πράτενες. Τούτες που πουλούσαν γυρίζασαι μέσα στα σπίτια, πιέναν κάποια που μπορούσαν, πιέννε σε χωριά και πουλούσαν τα υφάσματα. Έπρεπε να περάσεις που τις πράτενες και ύστερα έφτιαναν, είχε έτσι πλατεία έξω και βάλαν τα πράγματα τους και πουλούσαν τα και
οι παραπάνω έρχονταν από τα χωριά, έφερναν τα άλογα τους και είχαν τόπο πίσω και βάλαν τα και είχαν τα τσιδημένα σειρά και ψούμνιζαν ο κόσμος στο μεσημέρι και φεύκα. Ο δήμαρχος ο τότε, ο Νικολόπουλος, ήθελε να φτιάξει το παντοπολείο, τη λεγόμενη δημοτική αγορά, και υποχρεωτικά μας έδιωξαν από τα σπίτια μας, δηλαδή τα έκαναν απαλλοτρίωση. 49-50 εκτίστη το παντοπολείο. Το παντοπολείο είναι ο πρώτος που μπήκα μέσα, ήμουν εγώ που άνοιξα μπακάλικο. Ήταν το, νομίζω ήταν το 52. Εφέρναν τις πραμάτιες τους, την παραγωγή τους με άλλα λόγια, για να τα πουλήσουν μέσα στο Μόρφο. Αλλά το Σαββάτο είχε πάρα πολύ κόσμο. Έφερναν χαλούμια, έφερναν όλος, από όλη την περιοχή ήταν γεμάτο το παντοπουλείο. Το Σαββάτο είχε πάρα πολύ κόσμο, έρχονται ξένοι. Και ο έξω χώρος ο οποίος ήταν ανοιχτός, τον εστεγάσαμε και τον δημιουργήσαμε προκειμένου να πηγαίνουν οι παραγωγοί να πολλούν οι ίδιοι τα εμπορεύματα τους για να μην έρχονται σε σύγκρουση και σε συναγωνισμό με τους μπακάλιδες οι οποίοι πλήρωναν ενίκιον μέσα στο παντοπουλείο. Ατσιμούμε και τον Νικολόπουλο, ήταν ο γιατρός μας πρώτα πριν να έρθει. Μετά ήταν ο γιατρός ο Κλήτος. Ήταν εξαιρετική όλη τούτη, δηλαδή ήταν γιατροί φιλικοί των οικογενειών. Ήταν αντίπαλοι δύο γιατροί, ο Νικολόπουλος και ο Πολύκλητος Ιακωβίδης. Ο Μέν Νικολόπουλος συγκέντρωνε την υποστήριξη της αριστεράς, αλλά και πολλών μεσαίων στρωμάτων. Ο Πολύκλητος Ιακωβίδης συγκέντρωνε την υποστήριξη της παραδοσιακής δεξιάς, των ανθρώπων της Εκκλησίας, της λεγόμενης τότε Εθνικοφροσύνης. Η γειτόνισσα μας έβαλε μας κουρτουνιά να μάνε χάνει ο Κλήτος. Μπορούσε ένας γείτος να με συντυχάνει το άλλο γείτου. Ο Νικολόπουλος, εκεί, εκλογές τώρα δήμαρχιακές, και ο Νικολάκης που είχε το καφενείο απέναντι, έδωκε της μια ανθοδέσμη να πάει την παραδόση στον Νικολόπουλο. Παρατυχόν και ο Άνθο Ροδίνης, ο οποίος εκκριτιμοποιούσε καταρρεύουσαν και κρατούσε κατά τύχην τη Λεβόαν, όταν του παρέδωσε την ανθοδέσμη, εφώναξε «Έραναν τον τάφον εμυροφόρη μοίρα». Ο Δημήτρης Χτόρου, λεγόμενος Άνθος Ροδίνης, είναι από την οικογένεια Χτόρου, ο οποίος καθιερώθηκε με τα σάτυρα του, ο Διογέννης, στο Φιλελεύθερο, για σειρά ετών, και ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη ποίηση. Και αυτό είναι ποίηση, παρόλο ότι ήταν χιουμοριστική. Από τα αγαπημένα χώματα της γενέθλιας γης. Τα νερά τα υπόγεια ήταν τόσο πλούσια εις του Μόρφου, πριν να βάλουν ακόμα και τις περιστροφικές αντλίες, αθυμούμε εγώ τα χωράφια μας που είχαμε στο Σεργιανοχώρι, ήταν πλημμυρισμένα από νερό το οποίο ανέβλιζε. Σε ένα πόδι να σκάπτε, έβρισκες νερό. Ανέβλιζε και ήταν έλος που δημιουργούσε. Και είχαμε το φοβερό ελώδιν πυρετών και θυμούμε και τον Αργυρόν όταν ανακαλύφθη το DDT, το φάρμακο, να τον πληρώνει η κυβέρνηση να πάει να πομπάρει με DDT και να απολυμμένει τα ελώδη μέρη τη περιοχή του Σεργιανοχώρου. Έβαζαν άλλα κάτι, το οποίο στρέφεται το άλογο και έβγαζε. Πολλές φορές με πυλένια δοχεία έβγαζαν το νερό, αποθηκεύοντας το δεξαμένοι και επότιζαν ζαρζαβατικά, λαχανικά, τα οποία επολούσαν και εις τη Λεύκα. Η αρχή των βερβολιών ήταν το Ρεσφελίκι. Όλα τα βερβόλια που δημιουργηθήκαν ήταν χωράφια όκερα. Πορτοκαλίες δεν υπήρχαν στο Μόρφο.
ήταν σικές και ροδιές. Θυμούμαι τον προπάπο μου εμένα είχε χωράφι με ροδιές. Έφυγε φασόλια, παμπάκι, κρομίδια. Κι αν με του χειμώνα τα κραμπιά, τα κουνουπίκια, τα αυτά του χειμωνιά, την καούλα. Αρτισά! Από μικρός εγόρασε μου ποδήλατο ο πατέρας μου και πήγαινα στο Ριγιανοχώρι να ποδίζω τα κολοκάσια, τα βερβόλια. Είχε μια μηχανή Πίτερ, η οποία γύριζε με μανέλα. Σαν εγώ βάλα πιζέλια, αγκουρκές, ντομάτες, τούτα τα είδη. Και ανταλλάσσαμε τα μεταμπορικά γιατί δεν είχε λεφτά. Θυμάμαι ότι ήταν περιοχή Μόρφου με κρυθάρια και σιτάρια. Και θυμάμαι που υπήρχαν οι δουκάνες που τις χρησιμοποιούσαν για το αλώνισμα, όπως έλεγα. Βάλαμε ποστάνια, τα οποία ποστάνια, τι να σου πω, καρπούζια, ονομάζαμε τα χαζιμαθέουμα, τι να σου πω, 20 οκάδες. Και εκόβαν τα φασόλια οι γυαλιάς του παππούς, εγεμόναν το χωράφι τζαμέ, το οικόπεδο, και βάζαν τη δουκάνη και το άλογο ή το γαϊδούρι να γυρίζει γύρω-γύρω. Εγώ ήμουν ο Γεωργός, ο Ζευκαλάτης της οικογενείας και έφερνα τα γόδια και έβαλα τα στο στάβλο να τα ταΐσω και νερό να τα ποτίσω. Πολλές φορές ξεκίνησα στη Λεύκα Μπαρπατητός, πάνω στα κτηνά, ο μπρος στα κτηνά και πίσω εγώ, και έκανα τα παπούτσια και πήγαινα ως την Μεντάγια μου. Η Μεντάγια και εκεί φόρουν τα παπούτσια γιατί εσχίζαμε μέσα στο πουταμούτσιο παίρναμε. Έφτασα εγώ το γαϊδούρι που είχε ο παπάς μου και είχε και άλογο, το οποίο έπαιρνε στο Συριανοχώρι, στη θάλασσα του Συριανοχωρίου για να το λούσει. Είχε επίσης βόδια, διότι τα χρησιμοποιούσε στο να καλλιεργήσει τα χωράφια του. Έμαθαν τη στράτα μόνα τους. Ο μπρος και αμέσως το πρασκιό εγκαβαλίγεψα και έπαιζα έτσι πάτη σακούλα. Πού ευρέθηκα νομίζεις, πόξω από το παντόμολιο της Λεύκας. Κάθε οικογένεια συνήθισε μια φορά τον χρόνο να σφάζει το χείρο, τον οποίο μεγάλωνε με πίτερα, νορούς που έπαιρναν από τους βοσκούς που έκαναν τα χαλούμια, με τα αποφάγια. Δεν εξαρτώμεθα τόσο πολύ από τις αγορές. Δηλαδή είπαμε τα εισοδήματα ήταν λίγα. Είχαμε τις σκότες μας, το κρέας είχαμε το πουλί, τα αυγά μας, το γράν από τις έγκες και τα μικρά τους τα οποία θα γεννούσαν ύστερα. Τα φαγιά μας είχαμε τότε έτσι μικρές αρμαρόλες τις λέγαμε, με το τέλι. Και είχαμε τις έξω κρεμασμένες που είχε δροσά για να βάλουμε το φαΐ μας να διατηρηθεί την άλλη ημέρα. Αυτόν έβαλε ο πατέρας μου, ο φούρνος ήταν μέσα στον καφενέ του Νικολάκη. Ύστερα ο πατέρας μου έφυγε για μέ και πήγαινε και έβαλε αυτό μέσα στο Θεοτόκι. Όταν εγαλεύαμε τις Αίγες είχαμε 3-4 και παίρναμε το γάλα σε 6-8 γειτόνισσες και μετά μας το έφερναν εκείνες για να κάνουμε χαλούμια. Τα λεγόμενα παστά, τα κρασιαστά, τα λουκάνικα, θυμούμαι που γέμιζαν τα λουκάνικα, που έκαμνε τις τσιρίδες, δηλαδή που έλειωνε το λίπος του χείρου και έφτιαχνε τις τσιρίδες με τις οποίες μετά έφτιαχνε μας τη λεγόμενη τσιρόπιτα. Ήταν το γλυκό που έκαναν η μορφή της σε σιπαλιές. Ήταν ο φούρνος του Γιάννη του Θουμά. Ο Γιάνκος, ο γείτονας μου τέλεια τελευταίο σπίτι της Δημοσένος. Ο Γιάνκος ήταν που έκανε διανομή. Είχε ένα φούρνο ο Λευκάτης που ζήπω στον δρόμο που είναι στο ξερό. Μετά άνοιξαν οι αδερφοί Φρίγκα απέναντι από το σπίτι του Κατσάμι και δίπλα από το σπίτι του Κοζαμάνι.
Και όσο μιλήσεις είναι στο μόρφο. Ύστερα ήταν ο Κοκονέτσης και ο Γιώργος ο Στέλιος ο Ραγιάς. Και ήταν δίπλα-δίπλα. Σάντουιτς. Ακριβώς πόξω από το μαχαζί του Τσίμπα, με τα λάστιχα, απέναντι που το καφενείο του πατέρα μου ήταν ο Παπάκος. Ένα σελήνιτο κομμάτι. Γραμμές. Γραμμές το πρωί. Και ήταν και ο Τόνης ο γερμός που είπε πόνο καφενές το άψε σβήσε. Δύο Σεπτεμβρίου του Αγίου Μαμαντά που άρχιζε από τις παραμονές και το Βαΐο που ήταν πιο πολύ ήταν για να πουλήσουν οι παραγωγοί τα πορικά τους όπως τα έλεγαμε. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε που την εκκλησία και να πάμε στην αγορά πάνω. Έπρεπε να σπρώχνεις ποτζή, να σπρώχνεις ποδά. Για μας το πανηγύρι ήταν μια εμπειρία. Επεριπλανώ μου μέρα νύχτα και έβλεπα τους διάφορους μικροπολιτές από τα παπούτσα, από τα σάμιση, από τα ρούχα και από το στέφο, θυμούμαι με το καζαντί. Επίσης, εκεί στη Μητρόπολη ακριβώς, στέκονταν οι φωτογράφοι, πλανώδη, όχι μονομορφίτες. Και η εκκλησία μέσα πάλι ήταν γεμάτη, γεμάτη. Πραγματευτάδες, γυαλοπούλιδες, τους έλεγαμε, έτσι. Ο Μπάρσκι όταν επισκέφτηκε το 1735 τον ναόν του Αγίου Μάμα, είπε είναι ο ωραιότερος ναός που έχουν οι Ρωμινοί στα χέρια τους. Ο Άης Μάμας είχε έναν εξαιρετικό τον παπά Νικόλα. Είχε μια εξαιρετική φωνή. Ήταν ο παππούς μου στον Άη Μάμα και ο πατέρα Αντώνης, ο παπά Αντώνης. Ήταν ο Κέπετσης στον Άη Γιώργη και ήταν ο παπά Γιώργης. Ήταν ο παπά Γιώργης. Στην Αγία Παρασκευή ήταν ο παπά Γιάννης. Ήταν ο παπά Χαραλάμπος ο πρώτος, ο παππούς μου. Ο Μάκρης ήταν ο φόβος και ο τρόμος του ιερού. Τον έβλεπες και τέλος πάντων προκαλούσε ένα δέος. Το στόμα μας έπρεπε να πάντα κλειστό. Τσάρος. Και μια ζωή μάλλον με τους δίπλαρους. Εγώ τις λαμπρατζές τις συνδέω με το Γαβριλούδι. Το Γαβριλ Λεπτό, όπως είναι το όνομα. Και ήταν το σήμα κατά τεθέν τουλάχιστον της λαμπρατζιάς της Αγίας Παρασκευής. Εγύριζε από μέρες με το φορτηγό του, με κάμποσα αγόρια που τον ακολουθούσαν και μάζευα ξύλα για τη λαμπρατζιά. Διότι υπήρχε ένας ευγενής, θα έλεγα, συναγωνισμός, ανταγωνισμός, όπως θέλετε πέστε το, για το ποια εκκλησία θα κάνει τη μεγαλύτερη λαμπρατζιά. Κάναμε και βυζαντινή χοροδία στο γυμνάσιο και γυρίζαμε όχι μόνο τις εκκλησίες της Μόρφου, αλλά και χωριών, στη Ζώδια, στον Νικήδαν κλπ. Με χοροδία τουλάχιστον γύρω στα 20 με 30 άτομα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Να πάμε στο ζαχαροπλαστείο να φάμε τα γλυκίσματα μα. Του Κόκου του Καζουλίδη, του Τάκη του Καζουλίδη και του Μανώλη του Σολέα, που ήρθε από την Αλεξάνδρεια. Ο Νικολής έκαμε 6.30 ώρα 12. Το νύχτα, τα μεσάνυχτα, άρχισε και τέλειωνε η ώρα 10 το πρωί. Διότι ο κόσμος σηκώνεται να πάει στα περβόλια. Να ποτίσει, να κάνει, ρε, περάσει σαν που ζαμέ. Οι οδηγοί που έρχονταν το λεωφορείο, ο κόσμος να πάει στις δουλειές του. Έκαμε ο Βατσάς και θυμούμε οι πουλαν τους μες στην κόλλα και βάλαν και την τοκάριδο που πάνε. Και γύριζε ο Αζάς με την μοτόρα και πουλά. Είχε τακτικά καρακές του παίκτες προπάντων το καλοκαίρι. Η είσοδος ήταν έναν κουτί σπίρτα. Στην Οάση είδαμε την Παναγιά τη Λούρδη. Η Οάση ήταν απέναντι από τον, ήταν του Χριστάκη του Λοϊζίδη, ένα κομμάτι ήταν το σινεμά, απέναντι ακριβώς από τους τάβλους της αστυνομίας, που ήταν κέντρο, διότι τα καλολογιακά κέντρα τα είχαμε συνηθίσει.
Και πιέναμε και καθούμε πολλές φορές στο κέντρο εκεί. Άμα στεφίνουν την Coca-Cola και τα πρώτα ποτά που έβγαλε και ο Χρυσοχός τότε. Πιο παλιά παθυμούμε ακριβώς δίπλα από το σπίτι μας, που την άλλη μεριά του δρόμου, ήταν το σινεμά το χειμερινό το Πανθέο και που πάνω ξενοδοχείο. Και καταστραφήκαν από μια πυρκαγιά. Ο Λαδόματος και Θαλασσινός που ήταν συνέδεροι, σιγάμπροι και συνέδεροι, κατά κάποιον τρόπο μόλις εκάηγε το Πάνθεο Τζίνο, νομίζω ήταν του Βασιλάκη, ο οποίος ήταν πρόσφυγας που είναι μικρά Ασία. Και εκάμαν είχα, υπήρχε μια αποθήκη ξυλίας, όπως ήταν, και πρέπει να ήταν το 48, 49 έκαναν ή και πιο μπροστά ακόμη το χειμερινό το Παρθιομόρφο. Θεωρούσαμε ικανοποιητικό να πάμε να δούμε ανεμοδαρμένα ύψη, το Κιλιμάντζαρο. Στον καιρό ξύστηκε το σινεμά του Λάσινου, είχε σκηνή και κάμναν να πούμε δράματα, επιθεωρήσεις. Α, σινεμά μας φιλοξενούσαν και παραστάσεις του λυρικού. Και γίνεσαι παραστάσεις του λυρικού, μπορώ να πω, ήταν μια παιδεία για το Μόρφο. Έγραφε ο Αχιλιάς Λιμπουρίς στη μουσική και ο Κώστας Μόντης τα κείμενα «Σούπα μου πες, βάρκα γυαλό». Παναγιά στο Μόρφο. Η πιο καλή γειτόνισσα, η Παναγιά είναι η χρυσοζώνησσα. Στο τόσο τα σπιτάκι της κλεισμένη, οπότε πας, θα'ν πάντα μέσα να προσμένει, να της ανοίξεις την καρδιά σου, τη λύπη να της πεις και τη χαρά σου και από το παλιό της το μανουάλι να γνέφει ναι με το κεφάλι. Ένα την έχει μοναχά πάντα στενοχωρήσει, που δεν μπορεί ένα καφεδάκι να σου ψήσει. Και τις ζεστές του Αυγούστου νύχτες, που δεν λέει πια να πάρει τα γεράκι, βγαίνει κι αυτή με μια καρέκλα στο σοκάκι και τα κουτσομπολιά των άλλων τα τρελά τα ακούγει και κρυφά-κρυφά γελά. Ώσπου με το άντεγα ύπνο μας είναι η ώρα περασμένη, σηκώνεται και η Παναγιά και παίρνει την καρέκλα της και μπαίνει. Ερκετού, καλό ήρωος μια φορά το χρόνο και μαζεύει τα λεφτά της Παναγίας της Χρυσοργάτισσας στην Πάφο. Δεν ήταν για με η Παναγία η Χρυσοργάτισσα, το ξέρεις. Ήταν μέσα του ποδηλατά, το οποίο ένας από τους προπάπχους μας, έναν παιδί του αρρώστησε και έκαμε ντάμαν να κάνει την Παναγία τη Χρυσοργάτισσα, να τη χτίσει, να τη συγκόψει και χαμέ για να την προσκυνά ο κόσμος. Όταν το επούλησε, έπιασε το Λοϊζίδης. Έκοψε ένα κομμάτι μες στο Ασερονάρι και βάλε την Παναγία, τη Χρυσοργάτη. Την εποχή εκείνη άρχισαν να κάνουν τη σάτυρα από τη Μόρφου και έγραφε το κείμενο. Ήταν μια παρέα εκεί πέρα, 4-5 μορφίδες, οι οποίοι έλαβαναν μέρος. Ο Κώστας ήταν του Μόρφου, εδίδασκε στη σχολή Σιλβέστρου. Μεγάλη του σε μένα ότι ήταν ότι μου δάνειζε βιβλία. Η τελευταία φορά που ζήτησε να μου μιλήσει από τηλεφώνο, μου λέει, Νίκο, μου λέει, χάσαμε τον Μόρφου. Παραστάσεις τους. Έπαιρναν μια μεγάλη πιναγίδα, εκολούσαν πάνω φωτογραφίες, εκρατούσαν καμπανέλα που έπαιζε, ο Ραγιάς και ο Τσιτσολής εδιεφήμιζαν το έργο το οποίο θα ακολουθήσει και εδιέδιδα και Φέι Βολά που έγραφαν το έργο τους ηθοποιούς και την υπόθεση. Εκείνο που θυμούμαι έτσι και κάμε μου
ήταν που τραγούδησε το Αλανάκινο ο Τσαπαρίς. Ανάγι πως κατάντησα, το πως κανείς δεν ξέρει. Παράλληλα με το Πάνθεον έγινε εκεί που ήταν απέναντι από τα Θρασιβούλου, δίπλα από τα καταστήματα του Μαντράλη στο, εκεί στο Παντοπουλίο, είχε έναν μικρό σινεμά η αδερφή Χρυσοχού, μια μικρή αίθουσα, το οποίο ήταν το Ρέξ. Μεγάλος καφενές με κάτι πόρτες γυάλαινες που ανοίασαν και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και ήταν από τους πρώτους ο παπάς μου που φέρνει και ράδιο. Και βάλαν το ράδιο και έρχονταν την Κυριακή, θυμούμαι το πρωί, να ακούσουν τη λειτουργία από την Ελλάδα, να είχε σταθμούς. Αλλά άμα έβαλαν την μπαταρία, ακούαμε εμείς σπίτι. Η λειτουργία τόσο δυνατά έπαιζε. Παραγγέλαμε, θυμούμαι και τον πατέρα μου που παράγγελε και βάλαν τα αναψυχτικά μέσα σε μπάνια. Έλεγαν τα καλούπια τότε το χιόνι, μέσα στις σακούλες έβαλε τις ο Θρασιβούλος και φέρνε τους τις ώσπου να έρθει που τη Λευκοσία το μισό να μην είσαι. Πίσω είχε ένα κομμάτι σαν οικόπεδο και ήταν το σινεμά. Και έρχονταν και παλαιστές και βάλαν τους και παλεύκαν μπροστά από την οθόνη. Πρέπει να είναι ο Μαντράλης που έφερνε και κάμναν τις πάλες. Θυμούμε. Και πάντα βλέπαμε τα παραπάνω τα σινεμά ήταν χωρίς φωνή. Και ήταν όλη η περιοχή και με το Ρέξ που ήταν και το κέντρο το μεγάλο με τους ευκαλύπτους, το Ρέξ, το σινεμά, Πατινάς. Έκαμε και πατινάς απέναντι. Τα κλασικά καλοκαιρινά σινεμά. Νομίζω δεν έχει άλλη πόλη ή χωριό στην Κύπρο που να το είχε με αυτήν την εικόνα. Δηλαδή τα 2-3 σινεμά που είχαμε το καλοκαίρι είχαν χώρους εκεί προς το νέο κτίριο του Διγενή. Μπροστά υπήρχε κέντρο λεγόμενο που ήταν για καφέδες, για ποτά και για φαγητό. Όταν έγινε το καλοκαιρινό, έγιναν τα Cinema Scope, οι αδερφοί Χρυσοχού έκαναν το χειμερινό το Ρέξ. Μετά το Ρέξ ήρθε το Απόλλων. Το Απόλλων ήταν ο Ευαγόρας ο Χαραλαμπίδης. Σινεμά παγορεύεται να πας, έπρεπε να ορίσει το σχολείο ή μια φορά την εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες. Αν είσαι και 2-3 σινεμά, πιέναμε μια φορά το Σαββάτο τη νύχτα, μια την απογευματινή την Κυριακή και μια την νυχτερινή. Όταν είχε ένα αέρα, ακούγαμε τον ήχο, ναι, και τα λόγια. Και πολλές φορές σήμερα κάποιον που μου λέει, άκουσα το έργο, ήταν ένα ωραίο ελληνικό, στο σπίτι του. Εξεκινούσαμε από το Διγενή, τον πρώτο που είπες, το παλιού του Ιγιώνα, στη συνεργατική απέναντι, περπατητή, όλη η νεολαία. Επηγαίναμε με φαγητή, περνούσαμε από την αστυνομία, πηγαίναμε στο δημοτικό, όλη τη διαδρομή για να καταλήξουμε στο δημόσιο κήπο. Να ξεκινούμε από το Διγενή που ήταν στα τελευταία του πριν χτίστη το κτίριο, απέναντι δίπλα από τους Σιλβέστρο.
και θυμούμαι από τις καθολικής που το Παρθεναγωγείο εμύριζε ο τόπος για σεμί. Που φορήσει το καλύτερο φόρεμα να το δείξει. Κομμένοι δρόμοι αν είχαν αυτοκινήτα. Στις δόξες του το γεφύρι. Το γεφύρι ήταν το κυττεγγέλι. Εντζαμε που έβλεπες κανένα μαθητή. Βέβαια τηλεόρασης δεν είχαμε. Μας απασχολούσε περισσότερο το ράδιο. Που υπήρχαν πολύ λίγες τηλεόρασεις του Μόρφου και έβλεπε ο κόσμος. Και συνήθως πηγαίναμε στα σωματεία και βλέπαμε εκεί. Η ώρα 7 που είχε να ανοιχτώσει, θα ρέναν το Θεοδόση. Κάθε νύχτα. Ήταν η ντομπάρ μας. Έπρεπε να πάμε και μέσα εκεί να πούμε να μας ακούσει και να μας ο Γαβρίλης κάμποσα κοτούτα, να γελάσουμε. Δεν και φεύγε μου και μέσα ο Γαβρίλης. Υπήρχαν αρκετά καφενεία. Όταν πηγαίναμε στο σχολείο ή αν κινούμαστε μέσα του Μόρφου, υπήρχαν αρκετά καφενεία. Ο κόσμος εκάθετο πάνω στα καρτερίμια έξω από τα. Κάτι περίοδο την καλοκαιρινή φυσικά. Ο Διγενής ιδρύθηκε στις 23 Τετάρτου του 31. Με το όνομα Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Διγενής Ακρίτας Μόρφου. Ύστερα ήρθαμε να πιάσουμε νίκημα. Είμαστε 36 άτομα. Ήταν ο Σταύρος Γερούδης ο πρώτο. Πιάσαμε νίκημα ύστερα. Η μάνα του Χατζη Δημητρίου επικυρώναμε 8 σελίνια το μήνα. Τώρα γραφτήκαν καμπόσι και γενήκαν στην 150 μέρη έμασε φορέ ύστερα. Ιδρύθηκε ο Ηρακλής που το διαδέχτηκε ο Διγενής, ιδρύθηκε ο Αστέρας, είχαμε τα κόμματα το αριστερή δεξί, ο Αστέρας που έγινε και να έμ και ενώθηκε με τον Απόλλωνα που είχαν από εκεί, εκεί που τα απάχηκα που λέμε εκεί. Η ΑΕΜ είναι συνέχεια του νέου Αστέρα. Όταν ήρθαν οι πρώτοι στρατιώτες μας που υπηρέτησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ αυτών και ο δεκανέας Πύρυλλος Χρήστος Σοφρονίου, πατέρας μου ήταν δεκανέας, δημιουργήθηκε ο νέος Αστέραν Μόρφου. Είχε πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναμειγμένος αριστερός σωματείων, ήταν η ιδεολογία του κομμουνισμού τότε, να γίνει Αθλητική Ένωση Μόρφου το 60. Με τους ίδιους μέλη και λοιπά, οικογένειες. Είχαμε μεγάλη βιβλιοθήκη, έπαιρναμε βιβλία και πηγαίναμε σπίτι μας. Εκθέσεις κυπριακού βιβλίου. Το Σωματείο Διγενής Ακρίτας ήταν το κατεξοχήν πολιτιστικό, μουσικό, φιλολογικό, αθλητικό φυτώριο, θα λέγαμε, της Μόρφου και παράλληλα με την ίδρυσή του λειτουργήσαν ταυτόχρονα θεατρικός όμιλος μέσα στο σωματείο, λειτουργούσε από τότε μαντολινάτα και χοροδία και γινόντουσαν και ένα σωρό άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Υπήρχε μουσική στο παλιό σωματείο που έπαιζε, ήταν ο Κριτονής Μαγαρίδης, ο Παμπής ο Κέλλας ήταν από τους καλούς, διότι ήταν από τους καλύτερους στην φιλαρμονική που έκαναμε μετά. Ο Παύλος ο Κυριακίδης έπαιζε τρομπέτα. Με το μπιλιάρτο μας, με το πιμπόλ μας, με τις μαντολινάδες μας, με τα τραγούδια μας εξώ για τον κόσμο, έξω από τα σπίτια να μας χειροκροτήσουν. Οργάνωνε χορούς στον Παλβέρτ, που για τους μορφίτες ήταν κάτι το πρωτάγωστο να χορεύει ένας ξένος άντρας με μια νεαρή κυρία και να τη συνοδεύει ύστερα να πάει να πάρει ένα κεραστή από τα αγγλικά εκεί. Είναι στα σινεμά κυρίως. Αποσύραν τους καρέκλες και διέθετουν τον χώρο εκείνον για να γίνει ο πράσινος χορός. Παλβέρτ.
Όταν σταμάτησα από το γυμνάσιο, πήγα στις Ελληνίδες. Οι Ελληνίδες έκαναμε διάφορες γιατρές, απάγγελτα τους. Έκαναν τα πρώτα ανθεστήρια στην αυλή του Αρεναουγίου Μόρφου και πρώτος διγενής παρουσιάστηκε με μικρόν παντελονάκι ο Χριστόδωρος Χατζηβασιλείου από την Κερίνια. Και εξένησε ο λίγο τις γυναίκες που ο ημίγυμνος με ένα σπαθί και με μια ασπίδα εκυκλοφορούσε με τον μικρό το παντερονάκι. Αργότερα τον εμιμήθη ο Κλήδος Παλαόντας. Πρώτη χρονιά που ήρθαν οι παιδούσοι από την Ελλάδα και δημιουργήσαν το θρησκευτικό, το καθηγητικό πρώτα και μετά το θρησκευτικό σύλλογο. Μια φορά την εβδομάδα είχε ομιλία. Δεν περνούσε ποτέ 28 Οκτωβρίου ή 25 Μαρτίου που να μην ανέβαζαν τα γυμνάσια μας μια παράσταση στο μεγάλο τότε θέατρο του Ρέξ. Ήταν η Παρελάς βασικά, ήμουν στην ομάδα των τυμπανιστών και την προηγούμενη ημέρα της επετείου, της εθνικής επετείου, επηγαίναμε η ώρα 2-3 το πρωί όλοι οι μαθητές στο γυμνάσιο, πιάναμε τα τύμπανα και τις σάρπιγγες και ξεκινούσαμε και γυρίζαμε τους δρόμους του Μόρφου και έβλεπες να ανοίγουν παράθυρα και πόρτες, όλος ο κόσμος με τα ανοιχτικά βέβαια, για να μας παρακολουθήσουν. Και έκαναμε ένα μεγάλο γυρό από το παζάρι της Μόρφου και επιστρέφαμε πίσω στο γυμνάσιο. Ο Κασιανός είχε ιδρύσει, πρώτος του είχαμε την ορχήστρα κρουστών, μα καμιά τριανταριά. Και έπαιζε τόντως ο ρυθμός των οποίων τους δίδαξε, εξαιρετό που ο ίδιος ως μαθητής τους τον δίδαξε, εντείνονταν κανονικά. Και παρελάβναμε στους Μόρφου, όπου ξυπιέναμε με την αγορά και πιέναμε στο Φοιτίδι. Μοιραζόμαστε τις γιορτές και ο Σόζος, αυτοί κύριος οι δύο, ήρθε και κάποια Χριστοφόρο αργότερα, αλλά έκαναμε κοινές εορτές, μες στην αυλή του γυμνασίου. Κοινές εορτασμούς και το έρχεται και το γεωργικό ακόμα. Ιδρύθηκε και λειτουργήσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα, η οποία διάνθιζε όλα τα προγράμματα όλων των εκδηλώσεων της Μόρφου και της περιοχής. Άνθρωποι που δεν είχαμε καμία σχέση με τη μουσική και το χώρο αυτό, αλλά η αγάπη προς το σωματείο και το πάθος να δημιουργηθεί κάτι για τον διγενή, βρεθήκαμε όλοι να παίζουμε όργανα και να παρελάμβουμε με τη Φιλαρμονική του Διγενέα Κρήτα. Ο Σόζος ίδρυσε στο πρώτο γυμνάσιο, το παλιό γυμνάσιο, το οποίο λέγεται Βίτα, ίδρυσε τη Φιλαρμονική με πάρα πολλά όργανα και εγώ δεν αντιγράψα το ίδιο, είχα την ορχήστρα χόρδο, βιολιά και βιόλες. Πρωτοπόρος βέβαια ήταν και του οφείλουμε πολλοί από εμάς, ο αγαπητός μας δάσκαλος Τόμας, ο οποίος ρε παιδί μου αφιέρωσε τη ζωή του στου Μόρφου στο να μαθαίνει τα παιδιά βιολί ή πιάνο κυρίως, αυτά τα δύο, αλλά και άλλα όργανα. Έκανε συναυλίες στο σινεμά, στεκόμασταν εκεί. Είχε δηλαδή πόσους θα έλεγα, τουλάχιστον 40. Οπότε έχει προσφέρει πάρα πολλά. Αναβίωσα το ένατο προσκοπικό σύστημα που είχε του Μόρφου. Καταφέραμε να έχουμε 70 προσκόπους, 120 λυκόπουλα να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις δραστηριότητες της Μόρφου την περίοδο
Μετά την ανεξαρτησία. Με τον Καραολή των Δασκαλών ως αρχηγό μας, μαζευόμαστε στον δημόσιο κήπο προς το βόρειο μέρος, είχε και ένα μικρό κτίριο μπαραγκοκτήριων. Τους έκανα μαθήματα και εκδηλώσεις για το ΑΚΕΛΑ κλπ. Γύρω από τη φωτιά, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, πάνω στα σκαλιά. Τα σκαλιά, για να μπεις πάνω, ήταν έτσι μακρόστινα μεγάλα. Λαμβάναμε μέρος στις παρελάσεις, οθηνά με τις λαμπαδοδρομίες, με τις λαμπαδοπαρελάσεις. Η αγγλική διακυβέρνηση ήθελε να υποτάξει την ελληνική παιδεία και να αναλάβει την εκπαίδευση των δασκάλων. Με διάφορους τρόπους κατόρθωσε τα διδασκαλικά σχολεία στα οποία φοιτούσαν οι μέλλοντες δασκάλοι να διακόψουν τη λειτουργία τους. Αφού δεν υπήρχε σχολείο για την εκπαίδευση δασκάλων, αποφασίστη να ιδρυθεί ένα τέτοιο από την αγγλική διακυβέρνηση. Που πάναμε η δουλειά, πριν να πάω στο γεωργικό, στην έπαυλη πρώτα, είμαστε 5-6 γυναίκες. Έβαλα στην αρτισά, έβαλα φασόλια, έβαλα. Και είμαστε 5-6 γυναίκες, τραγουδούσαμε μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Εντάξει, κατά ακόμα. Τότε η οικονομία της Κύπρου βασιζόταν στη γεωργία και χτινοτροφία. Ήθελαν οι αγρότες και οι χτινοτρόφοι βοήθεια και σκέφτηκε η αγγλική διακυβέρνηση να ιδρύσει το κολέγιο σε μια γεωργική περιοχή, ούτως ώστε οι μέλλοντες διδάσκαλοι να αποκτούν και γεωργικές εμπειρίες για να τις μεταφέρουν στα χωριά στα οποία θα διορίζονται. Έτσι, επελέγει μια μεγάλη έκταση δίπλα από την κεντρική πειραματική έπαυλη της Μόρφου και το 1937 χτίστηκε έναν κτίριο ωραίο, πέτρινο, όπως τα αγγλικά σχολεία. Ένας τύπος αγγλοσαξονικού τύπου, δηλαδή τάξης, οικοτροφείο, εστιατόριο και όλοι οι σπουδαστές έμεναν μέσα. Δεν είχαν άδεια εξόδου παρά μόνο το Σαββατοκυριακό. Είχαμε τους διδασκαλιστές, όπως τους έλεγαμε στου Μόρφου, κολλεΐτες. Η διδασκαλία των μαθημάτων γινόταν στα αγγλικά, γιατί στο κολέγιο εφητούσαν και Έλληνες και Τούρκοι σπουδαστές. Στο κολέγιο είχαμε καλούς καθηγητές, δοκτοράτα. Ο δοκτώρ Μενελάου, ο δοκτώρ Χριστοδούλου, είπα τη γεωγραφία, ο δοκτώρ Παπαδόπουλος, ο δοκτώρ Χατζιουάννου. Είχαμε και μάθημα το απόγευμα. Πηγαίναμε στα σχολεία για 15 μέρες πριν τα Χριστούγεννα και 15 μέρες πριν τη Λαμπρή, για να αποκτήσουμε περισσότερη εξοικείωση με τις τάξεις, με τα παιδιά και με τον τρόπο διδασκαλίας. Τα πρώτα σχολεία κατακρίβαν εκεί που ήταν το παρθεναγωγείο. Εκεί πρώτα άκμασε το αρεναγωγείο ήταν πρώτα. Επισήμου μενάρδου έγινε το σχήμα. Αλλά και πριν από αυτούς, το λόγο είχαν τα μοναστήρια. Το μοναστήρι του Αγίου Μάμαντος ήταν κέντρο εκπαίδευσης όσων ανδρών αγοριών επήγαιναν και τα μοναστήρια του Κύκου. Στο μοναστήρι του Κύκου επήγαιναν πολλοί, όπως ο Εμολπίδης, ο Σόλων Μακουλής, εμορφώθηκαν εκεί. Δεν υπήρχε η Μητρόπολη τότε. Υπήρχαν οι τείχοι που απέμειναν, όπως έλεγαν, του νηπίου. Εδώ ήταν τα νήπια, που σημαίνει χρησιμοποιεί το χώρος εκείνος για παιδιά που πήγαιναν σχολείο, ίσως προτού λειτουργήσουν και τα δημοτικά. Ο νηπιαγωγείο της Βαλεντίνης, δίπλα από το κτίριο που λειτουργήσε ως νοσοκομείο μονοθέσιο. Μετά μεταφερθήκαμε στο σπίτι του πάνω του δασκάλου,
όπου εγίναμε τριθέσιο. Εκάμαμε σύνδεσμο γονέων βεβαίως, ο οποίος έκαμε δραστηριότητες και βοηθούσε. Έφερναν τα παιδιά μάλλον το πρόγευμα μαζί τους. Μεταφερθήκαμε στο σπίτι του βασιλάκη του Οικονομίδη. Μετά μεταφερθήκαμε πρώτη εισβολή με 5 τμήματα στο σπίτι του Ευμολπίδη. Παράλληλα λειτουργούσαν και οι ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Το ένα ήταν της Μερόπης, ήταν δίπλα από το σπίτι του Σαββάκη του δασκάλου. Απέναντι από την ΕΣΟ ήταν των νηπιαγωγείων της Μερόπης. Λειτουργήσε πριν από το δημόσιο και κρατικό. Και επίσης ακόμα έναν νηπιαγωγείο της Εμιλίας και της Χρήστας της Πελετιέ. Χάρη στις προσπάθειες του το Μαρίνη εκτίστη το αρεναγωγείο και στον τόπο εκείνον είναι το Παρθεναγωγείο, το οποίο Παρθεναγωγείο προηγουμένως λειτουργούσε εκεί που του Λιαντζή που είναι Αγία Παρασκευή. Δεν είναι καμάρα τα η μάμα, τη λάβω πώς να πάμε σχολείο. Επάνε ένα άνθρωπο και έπαιζε την ολά. Μπορεί να παίξει καμάρα και να μην την ακούσουμε, ντε. Εβάλαμε ντε στη σκιά του ήλιου, τραγούσαμε μια γραμμή, δεν είχαμε ρολόγια. Ούτε σπίτι είχαμε, ούτε πας στα τσίρκα μας είχαμε ρολόγια. Άμα πάει η σκιά του ήλιου πάει στη γραμμή, ήταν η ώρα που πρέπει να ξεκινήσω να πάει στο σχολείο. Το αρεναγωγείο Μόρφου ήταν τότε, επί εποχής μας, πιστεύω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα σχολεία της Κύπρου. Τελειώνοντας τότε ήταν ο Ζαχαριάδης. Προηγουμένως βέβαια είχαμε και τον Κύρκο προηγουμένως. Και μόλις φτάσαμε τον Εθέρη με τη μοτόρα του. Είχαμε, θυμάμαι, και τον δάσκαλο τον Πάνο στην πέπτη τάξη. Και τότε μάλιστα προλάβαμε να είχαμε δασκάλους και τον Σόζο και τον αδελφό τον Γιώργο, τον Χαραλαμπίδη. Και μπροστά από τον κήπο, τον οποίο οι δασκάλοι μας τον είχαν χωρίσει σε μικρά λασάνια, όπως τα λέγαμε τότε, κάπου 2x1 μέτρο, και προσπαθούσαμε ο καθένας να φτιάξει το λασάνι του και ποιος θα πάρει το βραβείο. Και βάλαμε με σειρά να σε διευθυντής, υπήρξα διευθυντής κήπου, διότι βάλανε ένα μου την τάξη και τους άλλους τάδε να βοηθούν και μετά αλλάσαν τους. Και πήγαμε στο Παντοπολείο και πουλούσαμε τα. Βάλαμε να φυλέψουμε δεντρούθια στην αυλή και φύλεψα το τρίτο δέντρο, το οποίο μετά την προσκαμποπία σου μόρφου έβγαζε το ύβρα. Παρθεναγωγείο, αρεναγωγείο, χώρια τα αγόρια από τα κορίτσια. 2 επιβλητικότατα πέτρινα κτίρια με μεγάλες αυλές, άνετα, μεγάλες τάξεις, ψηλά δωμάτια. Όλα τα κορίτσια φορούσαν αλατζά ποδιά με μεγάλο άσπρο γιακά. Βλέποντας τις φωτογραφίες τώρα τις παλιές, βλέπω ότι είχαμε και μια τεράστια κορδέλα με ένα φιόγκο πάρα πολύ μεγάλο. Τα αγόρια δεν είχαν στολή, από ό,τι θυμούμε, αλλά πάντα ήταν με τα κοντά τα παντελόνια, χειμώνα καλοκαίρι. Εκάμναμε ως μαθητές τις λεγόμενες τελικές επιδείξεις, που ήταν και αθλητικό γεγονός. Είχαμε παράλληλα και χορούς. Και ήταν η τελική γιορτή, στην οποία ερχόντουσαν όλοι οι γονείς να καμαρώσουν τα παιδιά τους. Θυμούμαι κάτι ασκήσεις που έκαναν τα αγόρια στο αρεναγωγείο με τα εφαλτήρια. Με τις λεγόμενες πυραμίδες που ανέβαιναν ο ένας πάνω στον άλλο και συναγωνίζονταν ποιος θα κάνει να ισορροπήσουν εκεί στους ώμους ο ένας του αλουνού. Χωρίστηκαν πλέον τα παιδιά και ήταν μειχτά τα τμήματα, αγόρια, κορίτσια. Μετά, πίσω από το Παρθεναγωγείο, χτίστηκε το κατώτερο και ήταν μειχτά τα τμήματα, πρώτη Δευτέρα.
Πίσω από το κατώτερο, θυμούμαι, ήταν ο Ελιόμηλος του Αζά. Πρωτοϊδρύθηκε η λεγόμενη ανώτερη σχολή, ένα είδος σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα λέγαμε. 4 χρόνια. Ήταν 4 τάξεων. Που ήταν τώρα ένα αγωγείο, έναν 3 τάξεις, ήταν για το γυμνάσιο. Τότε, την εποχή του πολέμου, βιβλία δεν υπήρχαν. Παλαιοί μαθητές εκουβαλούσαν κοφίνες και είχαν μέσα τα βιβλία των προηγούμενων ετών σε μια κατάσταση φθοράς και αυθαρσίας και τα πουλούσαν. Τότε λεγόταν πρώτα Ελληνική Σχολή Μόρφου, αλλά ύστερα μετονομάστηκε σε Ελληνικό Γυμνάσιο Μόρφου. Προς το δρόμο της Λευκοσίας, δίπλα του νεκροταφείου, έγινε το κτίριο του γυμνασίου και ακριβώς ήταν με άλλος δωρητής, ο Καμιτζής. Ήταν γήπεδο. Ήταν γήπεδο ποδοσφαίρου, δίπλα από το νεκροταφείο. Το 1951 χτίστη. Προηγουμένως εστεγάζεται το παλιό κτίριο που μετά είναι σχολή του Σιλβέσκου. Ο Καμιτζής ήταν ο πρώτος που έβαλε το πρώτο ποσό, αν δεν έχω λάθος, 2000. Και ξεκίνησε που είχαμε. Μετά μαζέψαν αρκετά ποσά από τους Αμερικάνους στην Αμερική και ξεκίνησε. Για τα γυμνάσια έπρεπε ο καθένας να φροντίσει και να πληρώσει. Και έτσι η Εκκλησία ανέλαβε αυτόν τον ρόλο και βοηθούσαν και δημιουργήθηκαν οι σχολικές εφορίες. Συμπληρώνονταν οι καθηγητές με δασκάλους των δημοτικών. Όχι, δεν έπια γυμνασίο, γιατί πληρώναμε τότε. Ο πατέρας μου δεν μπορούσε να πληρώσει. Επέψαμε μαζί στο σχολή Σιλβέστρου, οι οποίοι ήταν και φτηνάκινοι, ήταν 6 λίρες το χρόνο. Και πληρώναμε 10 σελήνια το μήνα, γιατί έτσι ώστε να εξοφλήσουμε. Ο Κώστας Σιλβέστρος ήταν ο άνθρωπος της φτωχολογιάς. Σπούδασε μας, λέει, εμάς τους ζώδια. Δεν κρατούσαμε να πληρώσουμε δίδακτρα, διότι πληρώναμε δίδακτρα στο γυμνάσιο. Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να δεχτεί μια παρτίδα να βγά. Ήταν η εποχή που δεν είχαμε ακόμα Κύπριους για όλα τα μαθήματα και ήταν διορισμένοι Ελλαδίτες καθηγητές. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μαθητών πέραν της δύσης του ηλίου. Ήταν γραπτούσια, γραπτά μας το έδινα. Οι μαθητές Ιωάννης Σοφρονίου και Χρήστος Φρίγκας, ο Μακαρίτης, απευλήθησαν επί μίαν ημέρα, διότι εσύχναζω εις απειγορευμένον σύλλογο. Και ήρθε ο παιδονόμος και κατάγγειλενός εμπαίνα στα σωματεία. Εμείς εμπαίναμε και μόλις έρχεται ο παιδονόμος, Σταύρος Ιερίδης, τρέχαμε, τρυπώναμε κάτω από τραπέζια για να μην μας συλλάβει. Ήταν κοιτίδα όλων των σχολείων και των φυτωρίων της περιοχής. Εκεί υπήρχε το διδασκαλικό κολέγιο, υπήρχε η σχολή Κοφαλάλων, υπήρχε το πρώτο και το δεύτερο γυμνάσιο Μόρφου, η εμπορική σχολή, το γεωργικό γυμνάσιο. Με πέραν των 2.000 μαθητών, ο αριθμός αυτός μπορούσε να συγκριθεί με τους αριθμούς των μαθητών των πόλεων εκτός από τη Λέμεσο και Λευκοσία. Ο λόγος ήταν ότι η εκπαιδευτική περιφέρεια ήταν μεγάλη, εκάλυπτε μέχρι τον πύργο της Λυρίας, όπου έρχονταν 2 λεωφορεία από τον πύργο της Λυρίας στο γυμνάσιο Μόρφου, αλλά και από τη δίψα που είχαν οι μορφίδες για να μορφώσουν τα παιδιά τους. Ήρθε κάποιος κύριος, που οπωσδήποτε δεν ήταν από την Μόρφου, με τη σύζυγό του. Και είπαν ότι έκαναν περίβατο στα Περβόλια. Φαινόταν πράγματι διαφορετικός από τους μορφίτες. Διαφορετικά ντυμένος και με διαφορετικό ανάστημα. Μιλήσαμε λίγο, ήθελε να δει το νερό, είχαμε 6 ίντσες νερό. Ήθελε να περπατήσει λίγο στο Περβόλι. Δεν είχε μπει το όνομά του, αλλά για μας ήταν άγνωστο. Προτού φύγει, ο πατέρας μου του είπε, θα σας δώσω πορτοκάλια. Και λέει, δεν χρειάζεται, όπως είπε και η σύζυγός του. Και λέει, όχι, θα γεμίσετε το αυτοκίνητό σας και μετά να φύγετε.
Όταν λοιπόν το εγέμισε ο πατέρας μου το αυτοκίνητο και προντού φύγουν, μας είπε ότι θα είμαι ο καινούργιος γυμνασιάρχης, ο κύριος Πετρώντας. Και τότε γνώρισα λοιπόν τον γυμνασιάρχη μου, που για μένα τότε, ως μαθητής έκτης δημοτικού, ήταν σχεδόν σαν ένας κυβερνήτης, σαν ένας θεός. Και είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω στην έκτη δημοτικού. Δοκιμάσαμε την πρώτη τραγουδία στην αυλή του γυμνασίου Μόρφου, τον Ειδίποδαν Τύρανο. Έπαιζε τον ρόλο του Ειδίποδα ο Δαμασκηνός. Δεύτερο χρόνο, πάλι με τον Αντρέα Μανώλη και εγώ στα χωρικά, μα ο Δία Παντοκράτορα, αν σωστά το όνομα αυτό ακούς, θυμούμε τα ακόμα τα χωρικά, παρουσιάσαμε την Αντιγόνη. Τους έφερα την ιδέα, μα επί Χαζιουάννου εμείς στο κολέγιο, όταν εγέντουν οι στέψεις της Βασίλισσας και το θέατρο των Σόλων ήταν χωμάτινο, δεν είχε να αναστηρωθεί, έκαμε πάρε τον Ειδίποδα Τύρανο. Γιατί να μην δοκιμάσουμε. Είχε να αναστηρωθεί το θέατρο, αλλά δεν είχε φωτισμό. Και πήγαμε εκεί και κάμε την δεύτερη τραγωδία εκεί, η Φυγένα νομίζω ένα βλίδι. Αλλά έκαμε σειρά τραγουδιών. Πήγαινε ένα βλίδι, Ηλέκτρα, Ηφηγέναν Εντάβρης. Η προσφορά αυτών των τραγουδιών συνίσταται και εις το εξής. Έδιδε την ευκαιρία σε ανθρώπους του λαού που κάτω από άλλες συνθήκες ποτέ δεν θα άκουαν τον τραγικό λόγο να τον ακούσουν και να συγκινηθούν τα μέγιστα. Θυμάμαι εγώ που όταν τελειώνουν αυτές οι παραστάσεις των τραγωδιών, που στο τέλος έβλεπες τους χωρικούς πολλές φορές με τα δάκρυα στα μάτια από τα πάθη της Ηλέκτρας και του Ορέστη. Σε κάποιες. Ναι, να έρχονται στο τέλος για να μας δίνουν συγχαρητήρια. Έβλεπες πώς επιδρούσε ο τραγικός λόγος σε αυτούς τους ανθρώπους του λαού με την καθαρή ψυχή. Οι μορφίδες το περίμεναν έτσι κι αλλιώς. Κάθε χρόνο έπρεπε το Γυμνάσιο Μόρφου να παρουσιάσει και μια διαφορετική τραγωδία. Και ήταν πράγματι κάτι το συγκινητικό. Δίναμε περισσότερες από μία σίγουρα. Και ήταν γεμάτο το θέατρο των Σόλων. Φυσικά άρχισε παλιά στο Γυμνάσιο, από ό,τι θυμάμαι, όταν ήμουν στις πιο μικρές τάξεις. Άρχισαν οι παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας και δίδονταν στην αυλή του ιδίου του γυμνασίου. Και είναι πολύ συγκινητικό να θυμάσαι την ηλικία τότε 14-15 χρονών να κάθεσαι στο πέτρινο κάθισμα των Σόλων και να παρακολουθείς πιο μεγάλους μαθητές να παίζουν την ποιότητα που παίζαν στις τραγωδίες. Καταρχήν στα γυμνασιακά μας χρόνια βοηθούσαμε στη διανομή φυλαδίων. Οι γονείς με μάθαν το και μάλιστα ο πατέρας μου έχει φωτογραφίες με την αδερφή μου που βγάλαν τα φυλάδια στο σπίτι το πατρικό μου και διανέμαντο σε όλη την επαρχία της Μόρφου. Κλεφτάμε τα σεντόνια από τους γονιούς μας και κάναμε σημαίες με λουλάτσι. Επειδή αναρτήσαμε την ελληνική σημαία στο αρναγωγείο, μας είχαν κλείσει το σχολείο για 11 ακριβώς μήνες. Στο Μόρφου είχα μια επαφή με τον Κυριακό Νομάτση. Μόλις έφυγε από τα κρατητήρια και εμείνεις και στο σπίτι του Σοφοκλή, του απέναντι προ κημητήριο. Ήμουν στο Μόρφου τον καιρόν της ΕΟΚΑ και φιλοξενούσα στο σπίτι μου τον Μάτση. Ο πρώτος αρχηγός της ΕΟΚΑ του Μόρφου ήταν ο Βασίλειος Μπαρπάνης,
ο καθηγητής. Θυμούμαι επίσης με πολύ συγκίνηση. Όταν περνούσαν έξω από το γυμνάσιο τη Σορόντου Χαραλάμπου Μόσκου και βγήκαμε όλοι οι μαθητές έξω από το γυμνάσιο και γονατίσαμε ένθεν και ένθεν τον δρόμο για να περάσει η Σορός. Ακούγονταν εις τη Μόρφου οι μάχες που γίνονταν στο Μαχαιρά, οι εκρήξεις, τα αεροπλάνα, τα ακούγαμε στη Μόρφου όταν γινόταν η μάχη στο Μαχαιρά. Περνούσαμε μια χαρά με τους Τούρκους εμείς. Αφού άμανε πιέναμε, γιατί δεν πιέναμε και κάτω τακτικά. Και γερνούσαμε μας όλοι λοκούμια, όλοι κάτω από τούτα. Εκεί που ήταν η ηλεκτρική απέναντι ήταν το σχολείο και η τζαμί και το τουρκικό σχολείο μόνο διδάσκαλο. Αν θυμούμε τον διδάσκαλο εκεί, τον Ζεκί, που εδίδασκε εκεί. Και του Αντώνη του Κουδουνά η μητέρα είχε τις όρνηθες τις μετακινούμενες και πλανόμενες. Τις εμάζευαν, αγαπητέ μου, τα αυγά, τα τουρκόπεδα και τις τα έφεραν την κρυστάλλους. Το σπίτι μου ήταν μέσα στη μέση της τουρκογειτονιάς. Είχαμε 4-5 Τούρκοι οικογένειες, οι οποίες ήταν μέσα στη γειτονιά μου. Φιλίουζαν έτσι. Εγώ στη γειτονιά μου έπαιζα με τα παιδιά του Χακίμπεϊ, του Χακί και της Μουκατέ. Ήταν ο Ναχίτ, ο Ναχίτης όπως το λέγαμε, και η Σορμέ που ήταν περίπου της ίδιας ηλικίας με εμένα. Ριφάτης, Οσμάνης, κάτι αστυνομικοί, κάτι που είχαν παιδιά, ας πούμε, και παίζαμε μαζί τους. Ύστερα με την ΟΚΑ που τους επιστράτευαν ως επικουρικούς, άρχισαν να καλλιεργούνται αισθήματα μάλλον ρατσιστικά. Εγώ είχα την αντίληψη ότι δεν υπήρχαν Τουρκόκυπροι και το αντιλήφθηκα. Και το μόνο που θυμάμαι που έδειχναν την παρουσία του Τουρκοκυπρίου στη Μόρφου ήταν όταν έγιναν οι φασαρίες. Άρχισαν πάρα πολύ να φύγουν οι Τουρκοκυπροί, μάλλον τους υποχρέωσα. Και χαρακτηριστικό είναι ο Ναχίτης, ο οποίος μιλούσε άριστα ελληνικά, τον αδερφόν του, ο οποίος ήταν φοιτητής στην Τουρκία. Και κάθε φορά που έρχεται, τουλάχιστον όσα διεπίστωσα, συναντούσε, επισκέπτεται τον δήμαρχο του Μόρφου, ο οποίος ήταν γιατρός των Νικολόπουλων, και κουβέντιαζα. Και μία ημέρα, εκεί που κουβέντιαζα, ήρθε κάποιος δικός μας, τράβησε το πιστόλι και τον έπαιξε το νερό και έμεινε νεκρός επί τόπου. Και τον εκτέλεσε η ΕΟΚΑ στο καφενείο απέναντι από του Αντωνάκη του φαρμακοποιού. Ο Νικολόπουλος, ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδία, εμισολιγοθύμησε και πιάσαν τον, εσηκώσαν τον κλπ. Εκείνη την ώρα, αυτό το άκουσα εγώ από τον ίδιο τον Νικολόπουλο των περιστατικών, που ο Νικολόπουλος ο δήμαρχος ήταν πολύ ειλικρινής και δεν υπέρβαλε καμιά φορά. Και ο αδερφός του Ναχίτης συνέχισε να κάνει παρέα με Ελληνοκύπριους, να πηγαίνουν κυνήγι τις Κυριακές μαζί. Την εποχή εκείνη κέντρο διοίκησης, χωρίς να είναι επαρχία, ήταν σαν υποεπαρχία. Ήταν η Λεύκα. Μετά το 1963 μεταφέρθησαν εις του Μόρφου, έγινε η αστυνομική διεύθυνση του Μόρφου
έγινε το βοηθός έπαρχος, έγινε το δικαστήριο. Προηγουμένως ήταν ούλα στη Λεύκο. Είμαστε ενθουσιασμένοι ότι είμαστε ανεξάρτητοι και αφορούσαμε να δούμε τον Μακάριον. Νιώθαμε ότι κάτι καταφέραμε, χωρίς να υποψιαζόμαστε το τι θα ακολουθούσε σύντομα. Αλλά η πραγματική ανάπτυξη με έργα και υποδομές, ας πούμε, μέσα στην πόλη, ναι, μετά το 60. Γέμισαν το πως αυτοκίνητα, ποδήλατα, άρχισαν να χτίζονται καινούργια σπίτια. Άρχισε για πρώτη φορά ίσως να βγαίνουν έξω και κορίτσια και αγόρια, χωρίς να υπάρχει προκατάληψη που υπήρχε. Άρχισε και μορφώνεται ο κόσμος. Εμπήκαν και ο κόσμος πολλοίς, καθηγητές, επιστήμονες, γιατροί. Αυτά όλα επαντευθήκαν μορφήτησης. Δεν άρχισε να αναπτύσσεται κατά πολύ και πνευματικά και έβγαλε και κάμποσους ανθρώπους αξιόλογους. Υπήρχε η πνευματική αιστεία, μετά υπήρχε ο όμιλος φίλων Μόρφου. Αυτός ο όμιλος φίλων Μόρφου είχε μια εξαιρετική δράση υπέρ της δημοκρατίας πρώτον. Εκεί που εστεγάζεται ο όμιλος για ένα διάστημα δούλευε και η Μπουάτ Μόρφου, η οποία έκανε αξιόλογες εκδηλώσεις και εκεί πέρα πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε ο Μακαρίτης Πάμπος Φρυδάς, ο Γιώργος Τουμπής. Είχαμε εκδώσει μάλιστα την εφημερίδα Παρατηρητής. Ήρθε ο Θόκ και έπαιξε το έργο του συμπολίτη μας Λουκία Κρήτα Όμηρη. Καθόμασταν μέχρι αργά το βράδυ και μιλούσαμε και συζητούσαμε, εντάξει, είτε για την πολιτική, είτε για σπουδές. Κάπου κάναμε και κάποια δισκοθήκη ή κάποιο πάρτι. Κλείναμε και τα φώτα έτσι για λίγα ρομαντικά, τέλος πάντων, αγγίγματα. Τα καφέ, όπως γνωρίζεις, τα σινεμά, τίποτε το watermelon party. Watermelon party. Στο WIPI έβγαιναμε. Είχαμε πορτοκαλιές. Τα περβόλια τα παλιά ήταν με το 30. Ήταν μούλα με τα σέρκα. Δεν είχαμε με μηχανήματα, με τίποτε. Ήταν μούλα με τα σέρκα. Στην εποχή του 42-43 έκαναμε τις πρώτες περιστροφικές αντλίες. Βάλαμε μηχανές πετρελαίου και τραβούσε νερό. Η μεγάλη ανάπτυξη, αγαπητέ Μιχάλη, ξεκίνησε από το 52. Εμφανιστήκαν τα τράκτα, εμφανιστήκαν πολλά πράγματα, να πούμε. Ο φούλος ο κόσμος εβίδεψε. Μα τι σύνδεμα, ας πούμε, συνεννοημένος ο κόσμος. Τότε που έγινε ανεξαρτησία, έκαναμε το φράκτη του Μόρφου. Επί Μακαρίου Μάγρου, φράκτης του Μόρφου. Ήταν μεγάλη κουβέντα, τότε, για να ποτίζουμε τα περβόλια. Γιατί ήταν μαθημένοι να ποτίζουμε καλοσύ πλημαντών. Έδωσα σημασία στα υδατικά έργα. Ο Δήμαρχος Νικολόπουλος είχε κάνει τα λεγόμενα πετράβλακα και έκαμε και δρόμους προς τα περβόλια. Εξήντζε νερό τότε. Ήταν το πιο πλούσια νερά που είχαμε στο Μορφού και μπορούν νερό να σταματάνε οι μηχανοί. Οι τουρπίνες στην περιοχή του Μόρφου ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία. Περίπου η στάθμη ήταν στο ίδιο level, παράλληλα με τη θάλασσα. Μέσα στα δημοτικά όρια του Μόρφου, συμπεριλαμβανομένου και του Χρυσουλιού, το οποίο εντάξαμε εδώ στα δημοτικά όρια, είχαμε 50.000 σκάλες. Και ένας γεωργός που έπαιρνε 100-200 λίρες εισόδημα, ξαφνικά έπρεπε να παίρνει 2.000. Από πολλοί στην Κύπρο έχουν τα συνεργεία και δουλεύκαν στα πορτοκάλια. Κάθε αυτοκίνητο είχε 35-40 γενέκες, πρέπει να έχουν και τρεις κοφινάτουροι, ανθρώπους. Κοφινάτουρα ήταν εκείνοι, για μόνο οι κοφίνες, όσον και προαβαίνουν οι κοφινάτουρους τους Ελλάδους. Και κουβαλούσαν τα πορτακάλια βουνάρι.
Έρχονταν αυτοί με σκάλε ξεφορτώναν και τα κόρναν η μέτρα. Ο ΣΟΔΕΜ ήταν ένας συνεργατικός οργανισμός. Αποτελείτο από τα μέλη που θα εγγράφονται για να διαθέτουμε μόνοι μας τα προϊόντα μας. Εκόφκαμε τα έρχοντα τα λεφτά μας στη συνεργατική. Η συνεργατική μόρφου ανεπτύσσεται το μέρα με την ημέρα. Έγινε η μεγαλύτερη τράπεζα στη μόρφου. Δεν υπήρχε νομίζω μορφή της που δεν ήταν μέλος και πελάτης της συνεργατικής μόρφου. Δηλαδή τα λεφτά τους τα έπαιρναν μέσα από τη συνεργατική μόρφου. Απέναντι μου συνεργατή, δίπλα από του Γάρκα, είχαμε αποθήκες λιπασμάτων και πουλούσαμε ταυτόχρονα και λιπάσματα. Τα λιπάσματα μεταφερθήκαν και από κοντά στον διγενή μου και χτίσαμε αποθήκες. Ελλάδες, ένα, μάλιστα. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πάνε, τάλια στα κάτω. Το 1963 δεν υπήρχαν όπλα, οι Τούρκοι απειλούν με εισβολή, οι ομάδες Ακρίτα υποτίθεται ότι θα ήταν πανέτοιμες να αντιμετωπίσουν την Ανταρσία και του Μόρφου δεν έχει παρά μόνο τα εκπαιδευτικά. Υπήρχε και μία ομάδα κυνηγών υπό τον Χρήστο τον Μαϊφώση και έλεγα μα πάμε να κάνουμε, μα να κάνετε τι. Οι Τούρκοι σκοτώνουν στη Λευκοσία και τα λοιπά. Όταν πάλι λέει, παιδιά ησυχάστε, βάρτε την παλαγκάτω δε. Πήγαμε στο Συριανό χώρι και ο Άντης ο Φιλίτας επήγαινε πάνω στην τορπιλάκα το Φαέθο. Και εκεί, από εκεί, εβλέπαμε τα αεροπλάνα να κάνουν βουτιές πάνω στην τορπιλάκα του. 8 Αυγούστου του 1964. Και εκεί σκοτώθηκε ο Φιλίτας. Συνεχίστηκαν οι μάχες στον Λωρόβουνο της Λυρίας και εκεί ήταν και το τάγμα του Γρηγόρη του Καρεκλά. Ο φίλος ο Τσιγαρίδης, όταν οι Τουρκοκύπροι έκοψαν το δρόμο της Κοφίνου, σε περίοδο εκεχηρίας, ενώ βγήκε στο δρόμο, τον επυροβόλησε ένας Τούρκος ακροβολιστής και τον σκότωσε. Ήμουνα στην πρώτη επιτροπή Φεστιβάλ Πορτοκαλιού, η οποία συντονιστική μόρφω δημιουργήθηκε τον χρόνο εκείνο για να κάνει το πρώτο Φεστιβάλ Πορτοκαλιού. Πρωτοστάτης ήταν ο Σύνδεσμος Κυπουρών και με πρόεδρο του τον Μιχάλη Φιτίδη, τον εκπαιδευτικό. Αναβαθμίστηκε αυτό το φεστιβάλ, φιλοξενούσε μετά την έκθεση γεωργικών μηχανημάτων και φυτοφαρμάκων του Υπουργείου Γεωργίας. Ήταν μια εκδήλωση που διαρκούσε 8 μέρες στη Μόρφου, με εκθέσεις ανθέων, με διαγωνισμούς για τον καλύτερο κήπο, σκάλιζαν οι μορφίδες τους κήπους των σπιτιών και υπήρχε κριτική επιτροπή, με παρελάσεις αρμάτων την τελευταία ημέρα στο Δημοτικό Στάδιο, με εκδηλώσεις κάθε βράδυ, με αποκορύφωμα των χωρών του Σαββάτου και την εκλογή της Μης Πορτοκάλι. Εφωνάζαν τα νούμερα που πρέπει να βγουν έξω, ποιοι να μείνουν, να βγουν. Εμείναμε. Τους τελευταίους με τον Ρένο, ας πούμε. Και άλλα ζευγάρια φυσικά. Η πρώτη ήταν μια κοπέλα, δεν κάνω λάθος, από την Αραδίπου. Σε έναν άνθρωπο μορφήτη που είχε αδυναμία ο Μακάριος, ήταν ο Δημήτρης, ο Δήμητρος του Χατζησιλά, ο οποίος ήταν ένας βρακάς, ωραίος τύπος. Οπότε για μια στιγμή έρχεται τρέχοντας ο Δήμητρος του Χατζησιλά, είδε τον ο Μακάριος, και του είπε «Γεια σου κύριε Δημήτρη, μακαριότατε λαλή του μόλις εγκατέβηκα που πάνω στον Ευκάλυπτον έχει μια ανάμιση ώρα που ελέγχω την περιοχή, με φοάσε τίποτε». Είχαμε καταρχήν το διδασκαλικό κολέγιο, όπου εκεί πέρα ήταν ένα κέντρο που ανθούσε
και ο πολιτισμός και τα γράμματα και ο αθλητισμός. Έκαναμε και αγώνες με το κολέγιο μπάσκετμπολ, μόλις είχε δημιουργηθεί η ομάδα του μπάσκετμπολ. Η ομάδα αποτελείται από περισσότερα από συμμαθητές μου. Η καλαθόσφαιρα ήρθε στου Μόρφου με τον καθηγητή Ραγάζο, ο οποίος ήταν στο γυμνάσιο Μόρφου. Συνέχισε ο Κωνσταντόπουλος, έκαμε και τούτος 2 χρόνια. Μετά ήταν ο Χρήστος Ιορδάνου. Και ήταν η πρώτη χρονιά που κερδίσαμε και το Παγκύπριο μαθητικό, γυμνασιακό μαθητικό πρωτάθλημα. Και στα επόμενα 2 έτη, υπό την καθοδήγηση του κ. Ιορδάνου, κερδίσαμε τα επόμενα 2 πρωταθλήματα. Δημιουργήσαμε τον πυρήνα της καλαθοσφαιρικής ομάδας του Ιγενή. Στην την περίοδο ήταν ο Σολομονίδης, ο Σολομονίδης. Η ομάδα τόσο του γυμνασίου, όσο και του Διγενή, είχαμε τον Παρατσούκλη, η ομάδα των Γιγάντων. Το έναν των επίσημων του 66 και τα άλλα 2 επίσημα του 67-68, πρωταθλητής ήταν ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου. Και το δεύτερο πρωτάθλημα θυμούμε χαρακτηριστικά που είμαστε και αίτητοι. Μετά από τον κύριο Σολομονίδη, ανέλαβα εγώ προπονητής του Διγενή. Το μπάσκετ αγκαλιάστηκε από όλους τους μορφίδες. Και όχι μόνο από τους διγενέους, δηλαδή. Ήταν όλοι οι μορφίδες και από την ΑΕΜ ακόμα ο κόσμος ερχόταν στο μπάσκετ. Εν τω μεταξύ είχαν έρθει στο σύλλογο και αρκετά νέα παιδιά, οι οποίοι είχαν ξεχωρίσει σαν παίχτες. Δεκαεφτά χρόνια παίζαμε τον Κερί και 2,5 μέτρα και ο Κόπλα και τον Κωνσταντινίδη και τον Κουρέα και σου πάμε. Κανένας δεν περίμενε, όπως και στο ποδόσφαιρο μετά από 4 χρόνια, ότι η μικρή αυτή πόλη θα έβγαζε τέτοιους καλαθοσφαιριστές, οι οποίοι αποτέλεσαν και μετά τη βάση της Εθνικής Κύπρου, της πρώτης Εθνικής Κύπρου που έγινε το 1967. Παλιά υπήρχε γήπεδο, εκεί που είναι ο διγενής του ο νέος. 65-66 πάλι, εκεί ήταν το δημοτικό στάδιο, το οποίο εκάλυπτε τις ανάγκες για κλασσικών αθλητισμών, ποδόσφαιρων, είχε χορτοτάπητα. Το 1968 ετέλειωσε το γήπεδο επί Δημάρχου Νικολόπουλου και ήταν κλειστό και έβαλαν και χόρτο. Ήταν το δεύτερο γήπεδο της Κύπρου που είχε χόρτο. Και παίξαμε εκεί, κάναμε τα εγγένεια του γηπέδου, Διγενής με την ΑΕΜ. Ενίκησε ο Διγενής 5-0, να θυμούμε το παιχνίδι. Ήταν οι αγώνες με την Ομόνια στη Μόρφου και στη Λευκοσία. Ήταν οι αγώνες του ΑΠΟΕΛ στη Μόρφου, τον τελευταίο μάτς τη σεζόν. Ήταν εκείνο που μας έδωσε τον τίτλο του δεύτερου αθλητή. Νικήσαμε το ΑΠΟΕΛ στην Μόρφου. Και παίξαμε στο UEFA με τη Μίλαν. Επέξαμε τα 2 παιχνίδια, το ένα στο Σαν Σίρο και το άλλο στην Τριέστη. Το σκορ ήταν 4-0 το πρώτο μάτς και 3-0 το δεύτερο. Ο Μορφίδης ήταν ένας απλός κόσμος, αγνός. Έτσι είχε κακία πάνω του. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί έκαναν παρέα. Ο Μορφίδης ήταν πολύ καλός κόσμος, ήσυχος κόσμος. Ήταν άνθρωπος του κόπου. Ήταν άνθρωπος της εργατιάς. Οι Μορφίδες ήταν εργατικοί, τίμοι και παρπάζαν η τόκα. Η ανθρωπιά των Μορφιδών και η αξιοπρέπεια της Μορφίδης σαν νοικοκυράς. Οι γυναίκες πιστεύω ήταν έξυπνες και άξιες οι Μορφίδες, οι γυναίκες. Πολλοί νοικοκυρές. Ήταν εργατικές όμως, οι Μορφίδες. Οι Μορφίδες είναι από τους πιο αγνούς Κύπριους.
Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας. Και εφόσον εγώ ζω, η Χούντα στην Κύπρο δεν θα περάσει. 15 Ιουλίου ήταν το πραξικόπημα. Ήμουν μέσα στο Παντοπουλίο, μέσα στο τούτο. Ήταν πελάτης μου ο Δώρος. Ο Δώρος. Και ήταν και κόρες του Σαββάκη για μέσα και που ψουνίζαν και λαρούσαν το ότι, ας πούμε, είναι κακό μεγάλο που να γίνει. Και μου είπαν εκεί στο κατάστημα, μόλις είπε το ραδιόφωνο, ότι έγινε πραξικόπημα από Έλληνες αξιωματικούς. Είστε ένας στρατιωτικός, ο Μανουσέλης, ο οποίος Μανουσέλης ήταν το χαγός και ξέρει πάνω στο γραφείο του Φανόπουλου. Εμείς μόλις τον είδαμε, πήγαμε πίσω του, μέσα στο γραφείο του και τράβησε πιστόλι ο Μανουσέλης και απειλούσε τον αστυνομικό διευθυντή να παραδώσει την αστυνομία και του αφοπλίσαμε. Εγώ μαζί με τον Νικολαίδη και τον Μιχάλη τον Άρκο. Ήταν γεμάτο αυτό της Μητρόπολης μπροστά η αυλή, γεμάτον κόσμο ο οποίος περίμενε να πάρει όπλα. Ήρθε ένας αστυνομικός και μας είπε ότι εμείνησε ο Χίος, ότι έρχεται με πυροβολικό και ότι αν δεν παραδοθείτε θα χτυπήσει και τη Μητρόπολη και θα σκάμει σκόνη. Επιάσαν τον μάναν τον Μαϊφός και οι φωνές του, οι παορκές του που το ξύλο που το διούσαν ακούνταν κάτω στο ένας του τζιπί. Εμπόριζα το Περβόλι. Εμπόριζα το νύχτα και άκουγα, έχεις τον λόγο νησί μου, του βομβαρδισμού και τα ρούα που του γκυρίνει. Εμπόριζα το, τέλειωσα στα σπίτια μου και άκουσα ότι έγινε εισβολή. Το BBC να μεταδίδει ότι τα τουρκικά πλοία οδεύουν προς Κύπρο και το σταθμό το δικό μας να μιλά για την Ελλάδα, να μιλά για ασκήσεις των τουρκοδίφιων. Ανακοινώθηκε ότι δεν υπάρχουν όπλα στις αποθήκες. Αλλά κάθε 10 άτομα να πάρετε ένα μαρτίνι και να ξαπλωθείτε στα περβόλια του Μόρφου, στον κάμπο του Μόρφου, η αποστολή σας είναι όταν ρίξουν αλεξιπτονιστές να τους σκοτώσετε και να πάρετε τα όπλα τους. Και από εκεί, στα γρήγορα, με έναν απαράδεκτον τρόπο, συγκροτούμε λόχους, συγκροτούμε δημιουργίες, συγκροτούμε ομάδες και φεύγω ως επικεφαλής της πρώτης διλοχίας, ήμουν ανθυμολογχαγός των στρατών τότε, με οδηγίες από τον τότε διοικητή της μονάδος, του 316, να πάω να ενωθώ με τις δυνάμεις της Φίλιας στο κάστρο της Κερίνιας, διότι άρχισε η εισβολή. Περνούμε μέσα από την αγορά της Μόρφου, θυμάμαι τότε τον κόσμο να μας χειροκροτά και να μας εύχεται καλή επιτυχία, να διασχίζουμε τότε την αγορά και να φεύγουμε βορειότερα προς το δρόμο Καπουτίου, Διορίου, Κερίνιας. Αποβλακώνεσαι. Λαλείς ή να σωθώ, πρέπει να σκοτώσω ή να σκοτωθώ. Οπότε στην αριστερή πλευρά όπως έβαλα, προσπάθησα να πυροβολήσω και να κινήσω το χέρι μου. Είδα αριστερά έναν αξιωματικό που ήταν του στρατού, ο οποίος ήταν πυροβόλησε με διότι μου και έφατε στον ώμο. Πρώτη μέρα της εισβολής, τότε, σε τον Μαχόν, έχασα τον πρώτο μου ξαδερφό, τον Πολύκαρπο, τον Χατζή Κυριακού. Στη Λεύκα. Ήταν βοηθός, ήταν δημιουργήτης, ήταν συμπαθητής του διοικητή και πέθανε επί τόπου. Πρώτος νεκρός του 1956 ήταν ο
Πολύκαρπος. Στο Νευρίχου και βάλαμε μες στο ασθενοφόρο. Ήσουν και τρεις άλλους μορφίδες στρατιώτες. Ο Τόφυρος νομίζω που σκοτώθηκε ο Τόφυρος. Ο οποίος θυμούμε τόσο τώρα. Με φοβάσαι και να ζήσεις. Ο Κέντονής θυμούμε που περιγραφές άλλων, νομίζω ήταν θυπολοχαγός, εράψαν τον και ήβραν τον γονατιστό, ορθιόν στα γόνατα, με το όπλο. Δεν έπεσε χαμέ. Τους άλλους όλους μορφίδες, φίλους, συμπαίκτες, άκουσα την είδηση του θανάτου τους μέσω άλλου τρόπου, κατά διάστημα της εκεχηρίας που είχαμε. Τον Μπαμ Μοντοτσίγκη, τον Ανδρέα Ντοδιάκο. Σκοτώνουν τα φίλοι μας και συμμαθητές μας και μαθαίναμε τα. Όπως ο Τάκης ο Δαμασκηνός, βομβαρδίστηκε η φάλαγγα εκεί κάτω που ήταν. Μα ο Φάνος όμως ήταν με στρατιωτικά, άκουσε πυροβολισμούς και κατά πάσα πιθανότητα το σκότωσαν. Εγώ είδα τον κύριο που με παίξε, τον Τούρκο. Είδα τον, αλλά δεν φτάσα να καλύφτω. Έφα τη σφαίρα πρώτα πας στο δεξί του πόδι, μετά πας στο αριστερό, κάμα παρελάκια και μετά έφαγε μια τριβίδα με. Ήμουν δίπλα στη θάλασσα, είπα τους βάρτε μου δίπλα στη θάλασσα και έβαλα νερό μου πάνω στις πληγές μου της θάλασσας και έτσι σταμάτησα την ευρωλογία. Και μείνα για μένα. Βγήκαμε σε έναν ψηλό σπίτι, είδαμε τις αποβατικές βάρκες να κατεβάζουν στρατιώτες και παραμείναμε εκεί μέχρι το απόγευμα που δεχτήκαμε πυρά από τους Τούρκους της περιοχής εκείνης. Δεκαέξι του Αυγούστου ήρθε ο Χαρίλαος, ο Χαριλάος, ο φορές στρατιωτικά νομίζω. Ήταν στον πόλεμο, είπε μας, οι Τούρκοι φτάσαμε στην Τζιρά, δεν πρέπει να φύγετε. Έρχονται από τον καραβά, από τα αυτά να πούνε, πού να μείνουν, πού να κάνουν. Περνούσαμε όλες τις ημέρες στην διανομή τροφίμων, στην στέγαση τους, όπου βρίσκαμε χώρους να τους τοποθετήσουμε. Έφερναν ομαδικά σκοτωμένους δικούς μας. Και βάλαν τους μέσα στο το τζαμί των Τουρκίχων, που ήταν απέναντι με την αστυνομία. Και εγώ με ένα λοχεία που τη ζώθηκα, έβαλαν μας να πηγαίνουμε να ψάχνουμε τις πούντζες του να βρούμε στοιχεία να ειδοποιήσουμε τους δικούς τους. Σε κάποια φάση θωρώ τον λοχείαν τον Νικολαίδης που ήταν, αν θυμούμε τώρα, έκλαι. Λάω τι να πω σε λοχεία. Λάει μόνο αρφότεχνο με τούτους. Κίνους τους πέντε φωτογράφησα τους και έδωσα τους στην αστυνομία. Άκουσα ότι τους δάψαν στο νεκροταφείο, το δικό μας το νεκροταφείο του Μόρφου. Ταυτότητες, φωτογραφίες κλπ. Πολλά από αυτά τα είχα στο γραφείο μου, μέσα στο συρτάρι μου. Του γραφείου μου όμως, φεύγοντας βιαστικά, έμειναν εκεί. Δηλαδή μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν εντοπίστηκαν. Φύγανε λίγο του Μόρφου, εμείς δεν είχαμε αυτοκίνητο. Κάθε μέρα φέρναν και άλλους εγκλωβισμένους, οι περισσότεροι ήταν γέροι και είχα και εμείς οι τάξεις. Και κοιμούμαστε πάνω στα θρανία, βάλαμε τα θρανία, ενώναμε τα και κοιμούμαστε πάνω στα θρανία. Ο Σαββάκης ο Νεοφύτης τραυματίστηκε στις 2 του Σεπτέμβρη του Αγίου Μάμαντος. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο της Κυβερούντας και το είχα μάθει και διότι τότε στο νοσοκομείο της Κυβερούντας ήταν μαζί μου και ο Πάμπος ο Γαβριλίδης. Βάλουμε δίπλα από έναν κρεβάτι που ήταν ο συμμαθητής μου, ο Πανίκος ο Παλάοντος, που τραυματίστηκε στην Κερίνια. Δίπλα-δίπλα. Είπε μου ότι
είσαι πολλά σοβαρά, μπορεί να γλιτώσεις, μπορεί να με γλιτώσεις. Και έχω φύγει από το νοσοκομείο, Μιχάλη, χωρίς ρούχα, με τις πιζάμες του νοσοκομείου, παρακαλώ, τις οποίες έχω ακόμα. Και πήγαμε με τον γαρί του πατέρα μου να αγοράσουμε ρούχα για να χωρίσω. Κατάμινα που έφυγαμε, που να μείνουμε και να μπορούμε να κάνουμε. Λεφτά είχαμε. Δεν είχαμε τρίτα λεφτά. Υπέφεραν οι πραγματικοί υπερβολάριτες, οι οποίοι πολλοί επηγαίναν στο Μόλο, στο λιμάνι της Λεμεσού και ήταν αχθοφόροι, που δεν είχαν άλλη εργασία. Ήταν δράμα. Ξέρεις τι θα πει να πάει να περιμένεις γραμμή, να πιάζεις ένα μπόλιπι και μια μισό κιλό φατζί και ένα κιλό φασόλια για να πάει να μαϊρέψεις να φάεις. Στη γραμμή αν θωρείς ανθρώπους που τους ήξερες να πούμε δε. Και να με τα κλάματα ζάμε. Ο ένας με τον άλλον έκλαιε. Η Μελίνα Μερκούρη όταν άκουσε ότι κάτω τι έγινε στην Κύπρο, αναφέρθηκε στην Κύπρο και είπε αν κάποιοι υπάρχει και μία πρόσφυγας κάτω και βοηθά στο ράψιμο των κοστούμιών. Οπότε κατέβηκε κάτω και αγκάλιασε την, φίλησε την, είπε της ότι να έχει υπομονή. Έδωσε τη θάρρος τέλος πάντων. Εγώ παρακαλώ τον Θεό πριν να πεθάνω να μας αξιώσει να πάμε σε έναν ελεύθερο σπίτι. Ως τώρα που είμαι 90 χρονών, η ευχή μου είναι να πάω σπίτι μου. Ενώ σου αναπνέω, θα ελπίζω. Για μας η Μόρφου είναι ζωντανή, τη ζούμε καθημερινά και προσπαθούμε αυτή τη δίψα της επιστροφής να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές, στα παιδιά μας. Το παράδεισο, τον κόσμο ούρα μου έτασα και ήθελα να πω να ζήσω στη Μόρφου όπως ζήσα τα παιδικά μου χρόνια. Να βρεθώ με όλη μου την οικογένεια στο σπίτι εκεί. Και τι δεν ήθελα να ξαναζήσω, ρε Μιχάλη, στη Μόρφου. Αισθάνομαι πικρία, απογοήτευση, αγανάκτηση, θυμών. Ο τόπος μου, η γη που γεννήθηκα, η γη που αγαπώ, την αγαπώ, την αγαπώ. Θα ήθελα να ξαναβρεθώ σε εκείνον το σπίτι. Σε εκείνον τον ηλιακό, την αυλή. Να μπορούσα να ξαναβρεθούν τα αγαπημένα μου πρόσωπα μαζί, στο ίδιο τραπέζι, στην αυλή μας. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά, κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα με εσύ σαν την αυλές με την αυγή έχειτας τα αστέρια μόνο πέφτουν σαν βροχή. Δώσου τα μαλλιά σου να τα πάνω προσεχή για να ξαναρχίσω το σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Μα ένα αγόρι έχει την αγάπη για ντροπή. Μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ που δημιουργούμε, χωρίς ηθοποιούς και προκαθορισμένα κείμενα, με πρωταγωνιστές απλούς ανθρώπους της Μόρφου, προσπαθήσαμε να δείξουμε την ιστορία και τον πολιτισμό της αγαπημένης μας πόλης, της αγαπημένης μας Μόρφου. Είμαι σίγουρος ότι μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ θα ξυπνήσουμε θύμησες στις μεγαλύτερες γενιές και ταυτόχρονα θα διδάξουμε τις νεότερες. Εμείς ως Δήμος θα καταβάλουμε το άπαντο δυνάμειό μας μέχρι την ευλογημένη μέρα της επιστροφής. Oh, my people.